Good morning, Salonika. Good morning, North Greece. Good morning, Macedonia. Macedonia is one and only, and it's here. Our best morning greetings to the crew of the USS Mount Whitney. You listen to Libero 107.4. Το ομολογώ ότι νιώθω ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια, νιώθω και μια ομορφιά. Η πόλη είναι ντυμένη στα Stars and Stripes, τόσο μα τόσο απλά. Είδα ένα δυο πεταμένα πεσμένα αστέρια κάτω εδώ στη Μισκή τώρα που ερχόμουν. Νομίζω ένα κόκκινο και ένα μπλε. Αν πρόλαβα να δω καλά και δεν πρόλαβα να πάω να σταματήσω, δεν είχα το χρόνο να σταματήσω για να το πάρω. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Προσοχή λίγο έτσι αυτές τις μέρες. Τα διατηρούμε τα αστέρια και είναι λάθος των διοργανωτών που δεν έχουν στολίσει και τα λαδάδικα. Γιατί και εκεί θα κινηθούν τα μέλη του πληρώματος του USS Mount Whitney LWC-20, τους οποίους και καλημερίζουμε θα μείνουν στην πόλη μας για 4-5 ακόμη μέρες. Δυστυχώς το πλοίο δεν είναι προσβάσιμο, δεν είναι επισκέψιμο από τους πολίτες, από τους κατοίκους αυτής της πόλης. Έλληνες και ξένους, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι ελληνική, αλλά κυρίως πολυπολιτισμική. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι μαζί μου. Ίσως να το καταλάβατε από την μουσική επιλογή. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο. This track is dedicated to the crew of the USS Mount Whitney. Brothers, you are welcome. Από τα πιο απίστευτα... Μα... Είναι σαν να πήγε στο τύρι τουαλέτα και σφίγγεται. Ξέρεις αυτό που... Ναι, παιδί μου, λέει... Είσαι πιτσιρικάς, θες να φωνάξεις τη μαμά σου και είσαι δυσκύλιος. Μα, μου θύμισε εμένα μικρό στο Τσουκαλάκι. Τεράστιο σάξιλ. Απλησίαστο ακόμη και αυτό το σημείο είναι απλησίαστο. Δηλαδή, Guns N' Roses ακούω και ανακαλύπτω σημεία τώρα, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Αυτό πως τρία χρόνια δεν έχει προσθεί. Τέσσερα. Δύο, λέει ο Σωτήρης, με διορθώνει. Βλάκα, ξύπνα, είναι δύο. Σωστό, συμφωνώ, ζητώ συγγνώμη, δεν ξαναγίνει. Σωτήρη Δασκαλάκη, προσδεθείτε τώρα, γιατί δίνω τους διαγωνισμούς της ημέρας. Ζωή να έχουνε είναι τέσσερις. Ζωή να έχουνε. Πες του Σωτήρη, κάτι θα πεις. Α, νόμιζα κάτι. Α, ωραία, εντάξει, αν θες τώρα, δεν έχω. Α, θες, έλα, δεν θες να φύγεις. Να φύγω, πάω εγώ από εκεί, τι θες, έλα. Σωτήρη, δεν μπορώ κιόλας, δεν είμαι σε ασφάλεια εδώ. Μας έχουν βάλει αυτό εδώ μπροστά. Και εσένα με το ζόρι σε βλέπω και αυτό εδώ. Κάτι Αναστασία δεν τη βλέπω καθόλου. Κάνω έτσι για να τη δω. Δεν υπάρχει. Λέει ο Σωτήρης, εκτιμώ το ότι δεν το είπες γιογιό, αλλά τσουκαλάκι. Τσουκάλι, τσουκαλάκι. Τι γιογιό, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Το γιογιό, εγώ ξέρω το παίζω στο χέρι που κάνω γιογιό. Δηλαδή τι έκανα. Ήμουνα καθόμουν να τα κάνω και πήγαινα πάνω κάτω. Μίχερο και κάνα κανένα. Μπλουπ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι γιογιό, αυτό με το γιογιό το ακούω και λέω. Ειδικά τις δύο πρώτες φορές το άκουσα, λέω γιογιό αυτό που παίζουν με το χέρι που το χτυπάς, που κάνει σκηνή, ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω με το σκηνάκι. Τσουκαλάκι. Τσουκάλι. Και μάλιστα όταν είχαμε στο σπίτι εδώ πέρα η μάνα μου, Θεός χωρέστην, με είχε στην κουζίνα για να με προσέχει κιόλας. Τα έκανα και με στην κουζίνα. Η μάνα μου μαγείρευε τι κάνει και εγώ τα έκανα στην κουζίνα να μου. Ήταν καταστάσεις ωραίες. Ελλάδα ρε, εσύ. Ελλάδα μέσα στη Χούντα. Ωραία πραγματάκια αυτά. Έτσι περνούσαμε τότε. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Ακούτε Λίμπερο, έτσι το είπα αυτό, 107,4. Ακούτε Τρόικα. Χρήστος Τσαλτίδης είναι εδώ, μαζί ανεβήκαμε. Παναγιώτης Παπαδόπουλας έχει πάει ένα δρομολόγιο στο αεροδρόμιο για να πάρει κανένα 150 ευρώ από κανένα καημένο τουρίστα. Λογικά σε ένα 20 θα είναι εδώ πέρα από τη ειδοποίηση. Λοιπόν, ξεκινάω με τους ακρεφνώς αθλητικούς διαγωνισμούς. Έτσι. Ακρεφνώς αθλητικούς και τους παίρνω χρονικά. Τέσσερα εισιτήρια για το Άρης Ινσταμπούλ. Το λέω έτσι επειδή η ομάδα είναι έτσι, okay, για να μην γίνει παρεξήγηση, γιατί μας ακούν και πάρα πολλά εθνίκια. Άρης Ινσταμπούλ απόψε στο Νικ Γκάλης Χολ. Νομίζω πλέον ότι όλη η πόλη το λέει Νικ Γκάλης Χολ. Δηλαδή, αν πεις πάω στο Αλεξάνδριο ή στο Παλέ, δεν καταλάβει κανείς. Εμείς Παλέ θα λέμε. Ναι, ενώ λες πού έχεις ραντεβού, 6 ώρα μπροστά στο Νικ Γκάλης Χολ. Σε μια κοπέλα είχα ραντεβού πριν κανένα τρίμηνο, λέει πού να βρεθούμε, λέω στην πάνω πύλη από το Νικ Γκάλης Χολ. Μου λέει έγινε. Τι ώρα, 6 ώρα. Εμένα δρομολόγιο μου πήγανε, ναι. Μου λέει στον Νιγκάλη. Νιγκάλη, ναι. Και πήγα στη διετία. Πάω εκεί, ναι, περιμένω. Και Παπαναστασίου. Πάω Παναγιώτη εκεί, περιμένω. Πάει η ώρα 6.30, πήρα το τηλέφωνο, λέω συγγνώμη, έγινε κάτι, θα αργήσεις. Ναι. Λέει στον Νιγκάλη είμαι, λέει. Ναι. Λέω μάτια μου, είμαι πάνω στην πύλη μπροστά, Νιγκάλη Χολ. Εδώ είμαι. Λέω δεν είναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Λέει είμαι Σοφούλη. Από την πίτσα τη Βερόνα την παλιά απέναντι εκεί που μένει ο Γκάλη, εκείνο το ύψο. Λέω εσύ πλάκα μου κάνεις. Νικ Γκάλης Χολ, το πρώην παλαιό. Μας άκουσε home.
Νιγκάλης. Ρε το Παπαδόπουλα, ήρθε φορμαρισμένο. Τι, ρε, το πήρε το 150 πρωί-πρωί. 150, ρε φίλε. Παλεύουμε για 20 ευρουλάκια, ρε φίλε, τη μέρα. Και ήρθε. Σωτήρη, πάει να με πείσει ότι με ειδοποίησε, μου έστειλε μήνυμα. Θα αργήσω, καθυστερά αργή, κάνει ράνι. Για 20, δηλαδή κάτσε. Αν το πιστεύει, το λέω στον αέρα. Σωτήρη Σκαλάκης είναι βλάκα. Λοιπόν. Το λέω στον αέρα, δεν με νοιάζει. Την απόδειξη δεν την πήραν, την έχω κρατημένη. Αύριο θα την κολλήσω τα μούτρα, εδώ πέρα τη βάλω μάλλον. Και, και όποιο παραγωγό θα μπαίνει θα βλέπει την απόδειξη. Κατάλαβα. Δηλαδή άργησε για 20 ευρώ. Ναι. Τι άργησα, φίλε, 4 λεπτάκια. Ο άλλο καβαλεδιάζει τον βαθύλακο και έρχεται πιο αργά. Ναι. Αν για 20 ευρώ, για 20 ευρώ αν άργησε, είσαι ξεφτύλα. Ξεφτύλα, είμαι ξεφτύλα. Για 20 ευρώ. Ναι, το ομολογώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 4 για τον μπάσκετ απόψε. Νιν καλή σκόμ. Τι έτσι. Αυτό αργεί χωρί 20 ευρώ. Τι. Εγώ φίλε πήγα. Τι αν κάνει, ρε φίλε. Για και 10 ευρώ κάτι άλλο δεν σημαίνει να το κάνω. Τι να κάνω. Χθε δαγκώθηκα. Κάντε το εσύ, δεν ξέρω εγώ. Τι έγινε, Σωτήρη. Πλέον εγώ έχω γίνει γραφικό εδώ μέσα. Σωτήρη. Λοιπόν, 4 εισιτήρια για το Άρης Ισταμπούλ. 2 εισιτήρια, προσδεθείτε. 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Οπα. Την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη, ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, 8 παρα 5 στο στάδιο της Τούμπας. Τουμπάρας λέγεται. 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Ναι. Και τώρα, αυτά με τα οποία θα γίνει χαμός, 2 διπλές προσκλήσεις, Αλκίνος Ιωαννίδης. Όχι πάλι, απόψε, όχι πάλι. Στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα από τις αρχές του καλοκαιριού εκεί, 2 διπλές προσκλήσεις, Αλκίνος Ιωαννίδης, απόψε, στη Μονή Λαζαριστών. Και 2 μονές προσκλήσεις. Αν σε αυτό δεν έχουμε συμμετοχή τουλάχιστον 15 μηνύματα πάνω από το ΠΑΟΚ Chelsea, τα παρατάω όλα. Brian Ferry, για μία ακόμη φορά, ο τεράστιος Βρετανός δανδύς ρόκερ, έρχεται στην πόλη μας αύριο το βράδυ, θέατρο Δάσους. 2 μονές προσκλήσεις. Ευχαριστούμε την Didi Music, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεργάζεται με την εκπομπή. Πώς τον είπες, Δάντη? Συνεπώς. Δανδύς. Ο Βρετανός Δανδύς. Συνεπώς, τι κάνεις εσύ? Πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Όνομα. Δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ ή Αλκίνος ή Φέρι. Όσοι live, γιατί είναι δύο τα live. Ή μπαίνεις για τα δύο από αυτά ή και για τα τρία ή γιατί όχι και για τα τέσσερα. Οκ. Okay. Και το αποστέλεις το μήνυμά σου στο 54526. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα. Άρης ή ΠΑΟΚ ή Αλκίνος ή Φέρι ή και τα τέσσερα. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ πέρα όλοι απαρτία, μαζί με τον Χρήστανθο Ανέβικα. Ήταν εδώ πέρα μαζί μου ο Χρήστανθος. Λίγο αργότερα, για να τα οικονομήσει, ήρθε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Τετάρτη σήμερα, 12 Σεπτέμβρη, σωτηρία του 2018, αυτονόμου Ιουλιανού Οκεανού, Οκεανού. Ποιος κερδίζει από όλους όμως? Θα σου πω, Κορνούτου. Χρόνια πολλά. Κορνούτο Σακέρδου και Τατιανού. Χρόνια πολλά και καλά. Σακέρδου. Στους κερατάδες που γιορτάζουν σήμερα. Σακέρδου. Κορνούτο. Κορνούτο. Ναι. Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Κάτι είπε Σακέρδου. 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 Έχει γνωρίσει κανένα Σακέρδο? Αυτονόμου. Χρόνια πολλά και καλά. Στην αυτόνομη θύρα 10 του Ηρακλή. Mm. Σακέρδου δεν έχω γνωρίσει. Ωκεανό, λέω, χρόνια πολλά στον Ειρηνικό. Αγαπημένος ωκεανός. Ο πιο άγριος είναι. Και χρόνια... Εννοείται, ναι. Για τον Ιπανιέρη. Γι' αυτό το. Γι' αυτό, ναι. Για τον εξευμένη. Η μαύρη θάλασσα δεν είναι μαύρη. Για τον μπράβο. Ναι, τι δεν είναι. Μαύρη δεν είναι. Τι δεν είναι. Το ακριβώς αντίθετο είναι. Το ξέρεις ότι ήμουν με κοπελίτσα. Είχαμε δεσμό. Που πήγε στη μαύρη θάλασσα. Δηλαδή, αν τα ακούσω και αυτό σηκώ τα χέρια. Φεύγω. Φεύγω τώρα. Από τη μαύρη θάλασσα. Τι. Με την Κασπία. Να πω στον αέρα πια. Έχει κάνει μπάνια εκεί. Στη μαύρη θάλασσα. Είναι ό,τι πιο σκούρο υπάρχει. Αλήθεια λες. Τότε πώς απαντάς και λες μια βλακή έτσι για να. Όχι, σε κοροϊδεύε, ρε κοροϊδεύε. Α, θα στείλω ο κόσμος μήνυμα. Ποια με κοροϊδεύε. Σε κοροϊδεύε. Ποια με κοροϊδεύε. Γι' αυτό το λένε τον έναν Ειρηνικό και την άλλη Μαύρη Θάλασσα. Ξέρεις ποια είναι, που το σκέφτεται ο παπάς και λέει, έλα σε φωνάζει. Έλα σε φωνάζει. Και ξύλο θα τρώγαμε. Φωτογραφία με τον καμένο, γιατί δεν μπαίνει στην πρώτη σελίδα. Να το πάλι, άντυξα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Αν έχουμε κάποιον κορνούτο, να μας το πει.
Καρυπίδη πήρε τηλέφωνο χθες ο Καμένος. Το έμαθα. Έτσι, έλα, έμαθα. Έτσι λέτε εσείς. Όχι, πήρε, έκανε επαφή με, το, με Τσίπρα. Έτσι ο Καρυπίδης. Λέμε εμείς. Ναι. Κανόνισε συνάντηση. Μπορεί ο Καρυπίδης να τον πήρε τηλέφωνο. Όχι, δεν έκανε. Μπορεί... Ότι εξασφάλισε συνάντηση. Ο Καμένος πήρε τον Καρυπίδη. Μπορεί ο Καρυπίδης να πήρε τον Καρυπίδη. Φίλε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το επιβεβαιώνει. Α, τότε εντάξει. Και τι είπε, να δώσει κάποιο στρατόπεδο στο Χαριλάου να το κάνει. Καρυπίδης, ρε φίλε, πα Καμένο. Επειδή δεν είστε σαν του άλλου, κατάλαβε γι' αυτό. Φυσικά δεν είμαστε σαν του άλλου, φίλε. Εύχομαι ολόψεως να σου δώσουν 21 στρέμματα συν 37 συν 100 δώρο και από εμάς. Αλλά πληρώσει και 9.000 το μήνα. Μηνύματα, μηνύματα. Τι πληρώνει, τα γλιτώνει. Ναι, ναι. Μηνύματα θα βλέπουμε σε λίγο. Τι, έτσι. Κάτι περίμενε. Σα πέφτει ναι. Τον παπά ότι πληρώνει. 9.000. Τζάμπα δεν μας δίνουν τίποτα. Όλα θα τα πληρώσουμε. 9.000 το μήνα. 9.000 το μήνα, ναι. Δεν το ξέρω. 21 στρέμματα. 21 στρέμματα, ναι. Ναι τα πεζοδρομία για αυτά. 9.000 το μήνα. Για πεζοδρομία και. Δίνει, φίλε. Ναι. Το καφέ εδώ παρακάτω στην Αριστοτέλους ναι. Για να είναι καφέ. Και πόσο θες να δώσω, 155? Άκου άλλος. 239, ναι. Όσο ήταν πραγματικά να δώσεις. Το 5% για το... Βράσε ρε κακομύρι τώρα. Βράσε μας τώρα. Αλκίνος που παίζει Μάρια. Ορίστε. Αλκίνος που παίζει. Στη Μοντήλες Αριστών. Μοντήλες Αριστών. Πότε είναι. Απόψε. Ναι. Απόψε. Γιατί δίνουμε όμως από σήμερα. Παιδιά, συγγνώμη, έχουν έρθει σίγουρα μηνύματα. Ναι. Έχουν έρθει σίγουρα μηνύματα. Απλά δεν μπορούμε να τα δούμε τώρα εμείς. Mm. Έτσι. Για κάποιους τεχνικούς λόγους. Για τους οποίους αργότερα θα ρουλιάξω προφανώς είμαι στο όριο. Πραγματικά το εννοώ. Λοιπόν, Σωτήρη, είμαστε έτοιμοι παλικάράκι μου. Είμαστε έτοιμοι. Media Markt είναι ναι. Κοντά μας. Η Media Markt παρουσιάζει το Express Repair, μια νέα υπηρεσία που τα σπάει κανονικά. Ωραία. Γιατί πολύ απλά είναι σπασμένη οθόνη του λάπτοπ, του τάμπλετ ή του smartphone σου, δεν ανησυχείς, καθώς εξειδικευμένη τεχνική αναλαμβάνουν την επισκευή, τη συσκευή σου με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τα ποιοτικότερα υλικά. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα στο τηλέφωνο 801 ναι. 500 ναι. 20 ναι. 20. Αποσταθερό, αποσταθερό, και, είναι αυτό. Αποσταθερό είναι αυτό. Και 211 ναι. 211 εκ νέου 77 ναι. 00 από κινητό. Ωραία. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, αδερφέ, Media Markt. Και αν δεν θυμάστε τα τηλέφωνα, mediamart.gr, μπαίνεις κανονικά και τα βλέπεις τα τηλέφωνα. Φυσικά, πρώτη ώρα εκπομπής, χωρίς Γιαβορίδη Σπύρο δεν γίνεται, ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Κάνει την παλιά σου διαλυμένη μπαλκονόπορτα, κούκλα σαν καινούρια, δεν θα τη γνωρίζεις. Και τις κάνει σαν καινούρια, τις κάνει σαν καινούριες, με λίγα, με πολύ λίγα μόνο χρήματα. Και αν πεις ρε Σπύρο Γιαβορίδη, σ' ακούμε σε αυτούς τους σπαστικούς εκεί το πρωί. Κάνε κάτι, τσίμπα λιγάκι αν μπορείς, είμαστε στα ζόρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα κάνει για σένα ο Σπύρος Γιαβορίδης. Κάλεσέ το τώρα στο 2315 53 93 10. Το λέω άλλη μια φορά. 2315 53 93 10. Καλημερίζουμε Σπύρο Γιαβορίδη και όλο το επιτελείο του. Παρουσιάζει το θέμα. Τρελαίνομαι. Μεγάλη Βρετανία, σεξ αντί ενοικίου. Ναι, αν μπορείς εξήγηση ατόμου. Αν μπορείς να το εφαρμόσεις στο ταξί. Ναι. Αντί να πληρωθώ για αεροδρόμιο. Ναι. Σκύψη. Να κάνουν σεξ μαζί σου. Με 20 ευρώ. Σωτήρη, φαντάσου σε τι απόγνωση είναι η γυναίκα. σε πόση απόγνωση μπορεί να είναι, ρε φίλε. Σε πόση απόγνωση. Μιλάμε για σε πόση απόγνωση που πάει στο αεροδρόμιο για να μεταναστεύσει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες Λονδίνο. Τσέλσι τελείως. Μην ξεχνάς δύο εισιτήρια, έτσι. Πάω και για πόσα έχει ξενίκη στα τρία σπίτια ο άλλος. Εσύ θα μας κάψεις. Το 1,5 θα τα κάνεις 3. Δύο εισιτήρια, ΠΑΟΚ Τσέλσι. Τέσσερα εισιτήρια. Για να μην πω τέσσερις να είναι η μέρα σου και τέσσερις θα σε πάνε. Τέσσερα εισιτήρια για το προσκλήσεις. Για το Άρης Ινσταμπούλ. Απόψε Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Τι ώρα είναι ρε ο Άρης. Τι ώρα είναι το Άρης. Εφτά, ώρα εφτά. Δύο διπλές, Αλκίνος Ιωαννίδης. Απόψε Μονίλα Ζαριστών. Όσοι δεν κερδίσετε Αλκίνο, μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς που έχει όλη τη μέρα το μουσικό αδερφάκι του Λίμπερο, ο Μίνιμα 107,7. Και η εκπομπή του Άκη Σακυσλόγλου θα δίνει προσκλήσεις για τον Αλκίνο και δύο μονές για τον Θεούλη Μπράιαν Φέρι αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους. Αυτός έχει ξανάρθει, Μάρια. Βέβαια, ναι. Εδώ το βάλαμε. Τον έχεις δει. Ήμουν, ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι, ωραίος. Άστο. Ναι. Μπράιαν Φέρι. Ναι. Πότε είχε έρθει. Και δες τις γυναίκες που είναι μαζί του. Ναι, καλά, χορτασμένος με εγώ. Που είναι μουσικές. Εσύ ο πινάδος μπορείς να πας. Ούτε για όνειρο. Δεν μου λες, πότε έχει έρθει, θυμάσαι περίπου. Η τελευταία φορά ήταν στο θέατρο Γης. Mm. Εδώ ήμουν. Κάτσε, εδώ ήμασταν. Είχε σφίσει. Νομίζω 2009-10. Μάλιστα. Κάπου εκεί. 9 με 11. Τρεις φορές, τρίτη φορά είναι δηλαδή που έρχεται.
Εδώ Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι τρίτη, ναι. Ναι. Είναι τρίτη. Την πρώτη τον είχες δει? Όχι. Πού είχε παίξει, θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Να διακινδυνεύσω αποθήκη του Μήλου. Μικρό δεν είναι ο χώρο. Να διακινδυνεύσω. Σε κλειστό χειμώνα τώρα και κλειστό. Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Σαν να μου λε η SDC να παίξει το πάλι. Ναι. Με ποιον χόρευα μπροστά του, χόρευα αγκαλιασμένοι ήμασταν οι δυο μας. Με ποιον άντρακλα? Με το Χάρη Παπαγεωργίου. Επειδή είπε άντρακλα, όχι παιχταρά. Το φαντάστηκα δηλαδή. Με ποιον, με τον Γκάλι, να κάνει box να παίζει. Που στάζει μέλι το. Με Χάρη Παπαγεωργίου. Το στόμα του Χάρη. Ο οποίο το λατρεύει. Για τον Γκάλι. Ο οποίο το λατρεύει. Χάρη, καλημέρα. Θα ακούσουμε κάτι αργότερα από Brian Ferry αφιερωμένο σε Χάρη Παπαγεωργίου. Νομίζω από Χάρη Παπαγεωργίου. Και θα βάλετε κάτι με καμιά αρκουδομασία με Γιάννη Κογκάλι. Αρκούδο τον είμαι το δικό σου, να ξέρει. Όχι, ρε. Σαν δυναμική το λέω. Σαν δυναμική. Όχι, δεν τρίχει τα τέτοια στου όμπου. Νομίζω τον έκανε τη μούρη. Σήμερα δεν θα βγει πόλτα, δεν θα πιει καθόλου Γκάλι. Α, καλύτερα τον πετύχει. Τρει φορέ δεν έχω πετύχει τον Μουντούχο. Συμφωνίζω ότι είναι αρκούδο. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί βάζει στο στόμα μου πράγματα τα οποία δεν έχω πει? Ακουδομαχία δεν είπες. Σαν δυναμική. Σαν ξυμάχονται δηλαδή. Ο Ποντικός με τη γάτα. Ενώ σαν δυναμική. Δε από τώρα τον Σωτήριο. Σωτήριος είναι κατηγορία φτερού. Τι να τον πω. Θα κάνουμε μια αρκουδομασία. Φτερού. Άλλο αυτό. Θα πέσεις κάτω ανέστητος. Ανέστητος είσαι βέβαια έτσι κι αλλιώς. Απλά αντί για πάνω θα είσαι κάτω. Έτσι κι αλλιώς. Απλά θέλω να πω σαν κατηγορία κιλών ο Σωτήρης με τα ρούχα. Ζυγίζει. Το άρεσε του Καλαμαριώτη. Ζυγίζει 31 κιλά. Αυτό θέλω να πω. Σιγά μη ζυγίζει 22. Ε πόσο ζυγίζω? Σωτήρη, σε προσβάλλω με αυτό που λέω. Μα λένε, το φωνάζω. Μακάρι να ζύγιζα, φοράει ο άνθρωπος τζιν 29. Εγώ προχθές που μπήκα το τον ζηλεύω. Λένε, πότε, εγώ φοράω 36, το λέω, ντρέπομαι. Λένε πότε έρχεται η Κέιτ για τέτοια υποληψία. Ναι. Κέιτ Μος. Λέω, ποια είναι η Κέιτ, ρε, καινούργια. Όχι, λέω, υπολείπτει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης, βασικά, αγόρι μου, η μέση του είναι πιο μικρή από τον μπούτι σου. Ναι, εννοεί. Που πα ασυγκαμένο. Ναι, βάλε τάλκ το πρωί όταν έρχεσαι. Όταν πηγαίνει αεροδρόμιο. Εννοεί, φυλάδιο, σε περνά κάτω από το τέτοιο. Κάτι την πόρτα. Πρωί μισή ώρα για 20 ευρώ. Δηλαδή, άμα δεν άρχισε μισή ώρα, 4 λεπτά άργησα. Άμα αργεί, δηλαδή άμα του έρθει δρομολόγιο. Και επειδή ανέβηκε τελευταίο, καμιά φορά στέλνει τον σερ κάτω, έτσι. Άμα τουρθ... Γιατί την άλλη επόμενη φορά έχει να κάνουμε. Θα βάλω ξυλαράκι και θα ανέβει με τα πόδια. Έχει δίκιο. Αυτό δεν παρέσει. Έχει δίκιο. Εγώ πάνω το στέλνω κάτω. Έχει δίκιο. Μαζί σου. Εγώ κράζω αυτού που αφήνουν τα σερ εδώ πέρα, όντω. Έχει δίκιο. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε πολλά θεματάκια σήμερα. Έχουμε σαφώς και ακριβώς και ακριβώς ποδοσφαιρικά, καθώς εψέ το βράδυ είχαμε. Τεράστια νίκη της Ουγγαρίας. Στο Γκρουπάμα Αρένα, Ουγγαρία 2, Αγγαρία 1. Άντε, δρόμο. Επαναλαμβάνω, Ουγγαρία 2, Αγγαρία 1, παρακαλώ. Ημίχρονο 2-1. Παρέμεινε. Έτσι. Διαμορφωμένο από το ημίχρονο το σκορ. Μακάρι να μπαίνει κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Έχω κάποια θεματάκια. Με πρόλαβε ο καλός συνάδελφος. Εγώ. Να πω κάτι για τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Mm. Είπα να το βάλω τη Δευτέρα μετά το Εστονία-Ελλάδα. Αλλά λέω, άσε λίγο, μπα σε κάνω λάθος. Ναι. Τι θέλω να πω, για πες. Για την κεφαλιά στον Ένιντο. Καμία σχέση. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μπέλκας. Αυτή μιλάς να πω τη μεταξύ. Με την εθνική ομάδα, δηλαδή η έκφραση που έχει στο πρόσωπό του, το ύφος του, ουδε μία σχέση με αυτό που έχει με τον ΠΑΟΚ. Με την εθνική. Είναι αυτό που πραγματικά είναι. Οπα. Με τον ΠΑΟΚ έχει ύφος χιλίων καρδιναλίων, ύφος σχεδόν είμαι ο Κέσαρας, με την εθνική δεν έχει καν ύφος εκατόνταρχου. Σκάνε μπάφο στο σκύμπε. Είναι αυτό που είναι. Χθες είπα τρεις φορές τουλάχιστον, λέω, τώρα θα κλωτσίσει, θα νευριάσει, θα βρήσει, θα κάνει. Τίποτα. Ωραίος. Κάνει ωραίες ενέργειες. Ήρεμος. Cool. Ήρεμος. Να μην τραυματιστεί. Με τον ΠΑΟΚ. Πολεμιστής του ΠΑΟΚ είναι. Με τον ΠΑΟΚ νομίζει ότι είναι, ναι, ο Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι 4, ναι. Αυτός είναι. Με την εθνική είναι αυτό που είναι. Ναι. Ένα παιδί στην ηλικία του, αυτό που είναι. Όχι υπερτιμημένο, μας κουράζουν πολύ οι εφημερίδες. Ναι, ναι. Έχει πολύ ψωμί ακόμη. Οι εφημερίδες, οι τοπικές. Και φυσικά και λίγο οι αθηναϊκές τώρα. Ενώ όταν ήταν ο Νίνης, κατάλαβε τι γινόταν. Πάταχος γινόταν. Ή ο Κουτσικιανικούλης. Χαμός γινόταν. Ο Νίνης είχε ύφος παιδιού, ακόμη και τώρα έχει ύφος παιδιού. Ναι, ναι. Αλλά μας φουσκώσε τα μυαλά. Ο οποίος, το ομολογώ, με παρέσυρε και έγραψα στη στήλη μου. Που έβαλε στη Σιλινή ακόμα, και είναι το 2-1. Όχι. Μετά από τις τρεις υπέροχες πρώτες εμφανίσεις που έκανε, με παρέσυρε και έγραψα. Ζητώ χίλια συγγνώμη, από τον πατέρα της Νικόλ, ότι θα γίνει ίσως καλύτερος και από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Άλλο αυτό. Αλλά ο Σωτήρης ο Νίνης μέχρι και σήμερα. Μπιμπίκια έχει μέχρι έκφραση, και η Αλιμπέρτη θα έβγαζε. Έχει έκφραση παιδιού. Έχει έκφραση παιδιού.
ο Πέλκας έχει με τον ΠΑΟΚ ύφος Μουσολίνη. Χθες είχε έκφραση παιδί αυτό που είναι. Ναι. Και σαν παίκτη αυτό που είναι. Έτσι δηλαδή να κάνει. Τώρα, το μάτς εγώ το είδα στο Epsilon TV. Και ευχαριστώ για αυτό τον Ιβάνη Γνατίεβιτς. Αυτοί 10 χρόνια είχαν μας κερδίσει. Σαββίδη. Ναι, μια δεκαετία λέει. Ναι. Σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Θυμάσαι που το κάνω μεγάλο διπλό. Το θυμάμαι. Να πω κάτι. Ναι. Το κλείνω και βάλω το πίσω. Παναγιώτη, πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ο Αλέξη Σπυρόπουλος, ό,τι και να λέμε. Είναι λίγο βαρετός, φίλε. Ό,τι και να λέμε. Είναι με διαφορά ο καλύτερος που έχουμε σε περιγραφή. Ο καλύτερος, αρκεί να είχε τον γκάζι και την ταχύτητα του κορυφαίου στην Ευρώπη, Ισίδωρου Πρίντεζη. Δεν γίνεται όμως να τα έχουμε όλα. Αλέξη Σπυρόπουλος, ακόμη και στα κάτω του, υποκλίνομαι βαθιά, είπε όλους τους παίκτες της Ουγγαρίας, μα όλους. Με το όνομά τους, Τάσο Κολίτζα. Με το όνομά τους, Τάσο Κολίτζα. Με την ηλικία, τη θέση, τον σύλλογο και για τον καθένα μία μικρή τρυφερή ιστοριούλα. Και ο Αλέξης Σπυρόπουλος ξέρει ότι τη ζωή την ομορφαίνουν οι άχρηστες πληροφορίες. Μπράβο. Αυτές την ομορφαίνουν. Έτσι, μιλώντας για τον Γιώργο Τζαβέλα, μας είπε ότι ο αγαπημένος του σύλλογος, η Αλάνια Σπορ, είναι ο αγαπημένος σύλλογος του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Μπράβο ρε Αλέξη. Μόνο από αυτό θα το μαθαίναμε. Βαθιά υπόκληση. Μπράβο ρε Αλέξη. Τα παπάκια μου. Βαθιά υπόκληση. Είσαι είναι. Εσύ και είναι και δημοσιογράφος αυτός που είναι δίπλα μου. Είσαι δημοσιογράφος εσύ και είναι και αυτός εγώ που δεν είναι ξέρω δίπλα αν μου. Είμαι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Ξέρω όμως ότι είσαι ηλίθιος. Διάλειμμα. Επιστροφή στο στούντιο, ψυχραιμία. Ψυχραιμία που λένε παικταρά μου, κάνεις μαγικά. Το βλέπω και ο Σωτήρης κάνει μαγικά. Και ο Παπαδόπουλος κάνει μαγικά. Όλοι κάνουμε μαγικά εδώ πέρα. Παλεύουμε, όλοι, κύριε. Όλοι. Λοιπόν, είναι η Τρόικα με λάδια και με αλάτια ακόμη λόγω του καλοκαιριού, το οποίο συνεχίζεται δρυμύτατο εδώ στη Θεσσαλονίκη. 49 Αυγούστου, θυμίζω σήμερα, και φυσικά είναι κοντά μας η Media Markt. Η Media Markt, η οποία παρουσιάζει πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το maximum της δυνατότητας της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις το maximum. Εξειδικευμένη τεχνική, όχι τυχαίοι, περαστικοί, θα αναλάβουν να ρυθμίσουν την τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Οι διαγωνισμοί συνεχίζονται με τρελή συμμετοχή. Ζωή να έχουν είναι 4. Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3. 2 εισιτήρια για την Καλαθόσφαιρα Άρης Ινσταμπούλ. Απόψε, ώρα 7, στο Nick Gallis Hall. 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Η μεγάλη σύγκρουση για το Europa League. Ερχόμενη 5η στάδιο Τούμπας. Ώρα 8 παρα 5. 2 διπλές προσκλήσεις για Αλκίνο Ιωαννίδη απόψε στη Μονή Λαζαριστών, αγαπημένος, λατρεμένος Αλκίνος, και 2 μονές για τον τεράστιο Βρετανό δανδύ Brian Ferry αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ, αυτά όπως τα λέμε, τίποτα άλλο. Άρης, ΠΑΟΚ, Αλκίνος, Ferry. Έτσι, όχι live, γιατί τα live είναι 2. Αποστολή στο 54526. Μπορείς με ένα μόνο μήνυμα να μπεις για 2 ή για 3 ή και για τους 4 διαγωνισμούς. Τι άλλο να κάνουμε για σένα. Να δεις τον μπάσκετ του Άρη και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ναι, να δεις Τσέλσι. Να είσαι Αργιανός και να δεις Τσελσάρα. Όχι μόνο αυτό. Μπορώ να πάω στους οπαδούς του Τσέλσι. Και θα σου πω την άλλη εβδομάδα ποιος θα είναι μέσα στο μάτσο αυτό. Μην το καίμε τώρα. Την άλλη εβδομάδα. Πολύ θα είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει, okay, πάμε την άλλη εβδομάδα. Δεν το έχουμε αυτό το για τώρα. Πόσα εισιτήρια πήρα. Δεν είναι για τώρα. Εισιτήρια, η Τσέλσι. 1400 γύρω... κάπου εκεί. Έτσι νομίζω. 1400. Τόσο. Κοίτα, πρέπει, πρέπει 1000 σίγουρα. Με τη City είχαν έρθει πάντως. Δεν ήρθαν πολύ χρυσάφτε. Ναι, καμιά 500 αργία. Ναι. Αν ήταν Celtic πιστεύω θα έρθουν 3000. Τα ψηλό τέτοιο τα Europa αυτή. Δεν ξέρω, ναι. Τα ψηλό σνομπάρουν. Ναι. Αλλά εγώ σκέφτομαι. Αντιστότερα πότε είχαν έρθει Μάρι. Λίγοι δεν ήταν. Ούτε καν θυμάμαι. Αμφιβάλλω αν ήταν πάνω από 200. Ναι. Αμφιβάλλω. Έχουμε αυτά την άλλη εβδομάδα, ρε παιδιά. Πλησιάζει. Εμείς απλά δίνουμε 2 εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Chelsea. Τι άλλο να κάνουμε. Ματσάρα είναι. Ξεκινάμε από σήμερα. Το ξεκινάμε νωρίς. Για διάφορους λόγους. Όποιος θέλει και όταν ανοίξουμε γραμμές αργότερα μετά τις 11:05 σχολιάζει τα όσα είδε χθες από το Ουγγαρία Αγγαρία. Ουγγαρία Hell Us. Έτσι. Hell Us. Που έληξε με σκορ 2-1.
1-1 με τους Μαγιάρους να προηγούνται στο 15ο λεπτό με ένα γκολ εγγλέζικο ποίημα του Μεσοπολέμου. Παναγιώτη, τι έκανε η Αγγλία? 1-0. Ράσφορντ στο 52-54. Μάρκους, σε δαιμονιώδη φόρμα ο Μάρκους Ράσφορντ. Έπρεπε να βάλει με την Ισπανία να έχει τουλάχιστον ένα γκολ. Τουλάχιστον ένα. Τον καθαρίζει ο Ντεχέα στις 2-3 φάσεις. Αν και στη μία μπορούσε να κάνει ένα ίχνος καλύτερο τελείωμα. Λοιπόν, τεράστιο γκολ, πραγματικά εγγλέζικο ποίημα του Μεσοπολέμου. Δεν θυμάμαι εγώ γκολ να έχω δει τελευταία δεκαετία που να προέρχεται από τρεις κεφαλιές πάσες σε πρώτο χρόνο. Το πρώτο, ο Παναγιώτη, το είδες το Ελλάδα? Όχι, δεν το είδα. Α, δεν το είδες? Όχι, όχι. Δεν στο πρώτο γκολ των Ούγγρων. Ναι. Αυτή γιατί δεν είναι κυκλισμένο? Δεν υπάρχει. Για τα επεισόδια, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι καθόλου εθνικιστές. Δεν έχουν μίσος και τύφλωση καθόλου. Έχουν αγάπη για την καρδιά κτλ. Είναι ουμανιστές και τέτοια. Με τη Ρουμανία, ρε, είχε γίνει χαμός. Τα κάνα ρημαδιό. Δυόμιση χρόνια έχει. Απίστευτο. Νομίζω είναι 2,5 χρόνια. Τόσο πολύ. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Και τι παίζουν, είχε κλεισμένο. Γιατί είναι προκληματικά, είναι εντάξει. Χρονικά δεν είναι και μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, αν δεν ήσουν εσύ, ρε Σωτήρη. Χρυσάνθε μου, μπερδέθηκα, συγγνώμη. Παρασύρθηκα, επειδή τον είδα απέναντι γι' αυτό. Καλά, και αυτό κάτι έκανε, ρε φίλε. Περίμενε. Καλά, λέει, γιατί το φωνάζει. Κάτσε, περίμενε τότε. Γιατί το φωνάζει. Ναι, γιατί το φωνάζει. Λοιπόν, αν σε φωνάξει, μην ξανάρθει. Α, για τον κωδικό. Α, γι' αυτό. Γιατί δεν βγήκε εσύ. Τσαλτίδη, τέλο. Η κολοτούμπα του Γιάννη θα σχολιαστεί. Μπορείς... Α, sorry, αυτά δεν είναι δικά μα. Συγγνώμη εγώ. Α, είμαστε από εδώ και μετά. Χρυσάνθε. Είμαστε από εδώ και μετά. Πρώτο είναι ο Δημήτρη ο Σπηλιώτη. Από εδώ. Ναι, αυτός. Ο 865. Το φακελώσαμε. Οπα. Όχι αυτός, ο από πάνω. Χαμός γίνεται. Αυτός είναι από πάνω. Μπράβο. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από Δημήτρη Σπηλιώτη. Συνεχίζει η Ιωάννα, δεύτερο μήνυμα, η οποία μπαίνει για Αλκίνο. Συνεχίζει ο Χάρης, ο οποίος θέλει, λέει, παοκάρα και με στρατόπεδο λέμε. Έγινε. Ναι, το κάνω. Περίμενε λίγο, μήνυμα για ένα ατύχημα και κλαίμε όλοι μαζί. Ορίστε, να βλέπει και ο Παναγιώτης. Ωραία. Εντάξει. Τώρα. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Αλκίνος και Φέρι. Γιάννη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα μηνύματα. Για τον Άρη μπαίνει ο Σταύρος. Καλημέρα, Άλεξ Σίλβερ. Μάριο, θα συμφωνήσω μαζί σου για τον Σπυρόπουλο. Είναι όντως ο καλύτερος και αυτές τις πληροφορίες που δίνει είναι ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσει κάποιο ενδιαφέρον ένα μάτς σούπα που το βλέπεις από Αγκαρία με ποδόσφαιρο κλωσοσκούφι. Σε παιχνίδια όμως που επιλέγω να δω και η μπάλα είναι πάνω κάτω με ταχύτητα, με πίεση, ξύλο και πάθος και ο Αλέξης μου πετάει ότι φροντιστής της ομάδας είναι κουμπάρος του μπατζανάκι του πρώτου της άλλης ομάδας, θέλω να μπω στην τηλεόραση και να του δαγκώσω το λαρίγγι. Άγγλοι sportcaster μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μαζί σου. Εννοείται Άγγλοι sportcasters. Έχω φίλε Άγγλο να πανηγυρίζει γκολ των Σκοπίων στο Wembley. Θα πιστέψεις ότι είναι Σκοπιανός. Αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Lazarus from the dead, είπε στο ναι. Τι είπε? Το Ατλέτικο Άρης. Το Λαζαρίδης βάζει τον γκολ και λέει Lazarus from the dead. Συγγνώμη, το είπε αυτό. Ο Άγγλος. Ο Άγγλος speaker. Και το μου το λες τώρα. Και μου το λες τώρα. Πραγματικά ρε φίλε. Και εγώ τώρα το έχω ακούσει. Πού ζούμε? Okay, το έχει ξανακούσει. Ο Αριανός το έχει ακούσει. Το έχουν βάλει σε 188 εκπομπές. Καλά, εντάξει, ο Αριανός. 188 εκπομπές. Πόσο καιρό κάνει με τον Μάριο εδώ πέρα? Τι? Πόσο καιρό κάνει με τον Μάριο? Μαζί, πόσο είμαστε, τρία χρόνια. Τρία χρόνια και δεν το παίρνει. Γιατί του βάλει μια φορά? Τι? Μια φορά δεν το παίρνει. Και κάθε φορά επέτειο με Περούτζες και με τέτοια. Που ξέρει τι τρέλα έχουμε αυτό. Πώς έχουμε με Περούτζες και τέτοια, αφού είμαστε η μοναδική ομάδα που κερδίσαμε στην Ισπανία. Εκεί που έφαγε τάλιρο εσύ. Με έχει κουράσει αυτό από φάνταστα. Τάλιρο. Αυτό γιατί λέγεται περίπτωση. Αυτό με τη μοναδική ομάδα μέσα στην Ισπανία. Γιατί δεν πα και στην Ιταλία που έχει φορμάσει. Ελληνική ομάδα. 27 γκολ έχει μαζέψει εκεί μέσα. Αυτή λέει μια ομάδα, μια πόλη. Ναι. Και σε έχω κουράσει εγώ που σου λέω η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία που είναι και σε πανελλήνιο επίπεδο. Να το λε ελληνικό σύλλογο. Εντάξει. Ο ελληνικό σύλλογο. Ναι, μια φορά γιατί το βάλει εδώ πέρα. Ιστερόγραφο. Όταν μιλούσατε. Όχι, δεν θέλουμε τώρα να το ακούσουμε. Όχι, το βάλω. Όλα δεν θέλουμε. Όταν μιλούσατε για την περιγραφή. Ναι, αγγλικά. Του γκολ 2-3. From the English sportcaster. Ιστερόγραφο. Όταν μιλούσατε για την περιφέρεια του Ιχολύπτη, ο Χρήσανθος που ήταν να μας πει για τη δικιά του. Άλεξ Σίλβερ. Αρχίζω να σε λατρεύω κάθε μέρα περισσότερο. Φιλιά στον πεθερό σου. Τι έχει περίπου. Κάτσε, ο πεθερός του είναι η μπαμπάς του, ρε. Ο τζέντλεμαν. Ο πεθερός του. Ο Ντίνος. Ο Ντίνος. Κούκλος. Πρώην Ολυμπιανς. Του παπά μου. Στυλάτη και οι δύο. Θεός χωρίς τον πατέρα του Χρήσανθο και οι δύο ίδια κοψιά, ίδιο στυλ. Στυλάτη, τζέντλεμαν αστή. Τζέντλεμαν αστή. Πραγματική οπαδή του Άρεος. Όχι, ο Ντίνος νομίζω είναι ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, Άρης. Α, Άρης και ο Ντίνος. Ναι. Ο οποίος πρέπει. Για να δω. Μου έχουν στείλει φωτογραφία. Ναι. Το αυτό το Γάλλο πρόεδρο
Με την κυρία των Μακρόν. Μακρόν είναι, με την Μπριζίτ. Εκείνη είναι, το μικρόφωνο, όμως δεν βλέπω. Χρόνια, θα περίμενε. Θα στο περιγράφω και μόλις θα το δείξω. Ναι. Βλέπω μια σακούλα όμως. Με τσάντα σχολικιά. Το πάει η μαμά, το πάει στο σχολείο. Φίλε και η κόρη πολύ δυνατή. Είναι. Ναι. Μπράβο. Εντάξει, φυσιολογικό ρε φίλε. Εσύ, η Μπριζίτ είναι κούκλα, πλάκα μας κάνει. Η Μπριζίτ είναι κούκλα, απλά σε 5 χρόνια. Δεν πειράζει, πολύ ωραία ζευγάρι. Θα διαβάσεις, σε 3 χρόνια θα διαβάσεις ότι ο τύπος είχε εξωζυγικές σχέσεις. Κάταξε τώρα, την είπε την ξεχνάδο. Σοκαριστήκαμε. Η γυναίκα βάζει κάτω 100 Ελληνίδες σε 20 άρες. Αν ήταν Έλληνας ο Μακρόν, ξέρεις τα λέγαμε. Πόσο ακόμα. Άρα, Ελληνάρας, βάζει κάτω 120 άρες Ελληνίδες. Τις βάζει κάτω. Από πού το ξέρεις. Και τις πατάει. Από πού το ξέρεις. Μπουγατσοαναθρεμένες. Πού να το ξέρεις. Σε φέρω εδώ μια 20 εδώ θα παρακαλάς. Γιατί βλέπω ρε φίλε Γκαβώση. Θα παρακαλάς. Θα δίνεις τα ενίκια και τα τρία σπίτια. Μη στενοχωριέσαι. Με 20 ήμουν πριν. Άστο τώρα. Εντάξει. Καλά ίσο με 20. Άστο τώρα. Εγώ είμαι 2 20 μέσα στα σέρ. Μπράβο, καλά κάνεις. Καλό. Γελάσαμε. Μήπως έβαλε το τραγούδι. Λοιπόν, δύο εισιτήρια Chelsea PAOK. PAOK Chelsea. PAOK Chelsea, προσέξτε. Δύο αεροπορικά εισιτήρια Chelsea PAOK. Δύο εισιτήρια για το PAOK Chelsea. Είναι Chelsea, όχι Chelsea. Chelsea. Έτσι. Τέσσερα εισιτήρια. Ομάδα που έχει το όνομα. Ομάδα που έχει το όνομα της κόρης του Κλίνου. Έμαθες Μαρία, αλλάζω το σήμα πάλι. Της Chelsea ή του PAOK. Δεν θα αγγίξω λέει το λιοντάρι. Τα γράμματα κάπως θα αλλάξω. Μήπως αλλάξει το δικό σου πάλι. Το πάτε τελείως κίτρινο μαύρο. Το βάλατε, βάλετε το χρυσό πάνω και τα λοιπά. Να έχετε λίγο. Που άλλαξε το σήμα σας. Και βάλετε χρυσό πάνω. Μετά ο Παπαδόπουλος θα μας διαβάσει την ανακοίνωση του Πανελλήνιου. Όχι, δεν την ελληνική χρυσό. Ο Πανελλήνιο διάβασε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, ξεσκίζει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα τη διαβάσει εσύ. Όχι, δεν σαν γνήσιο ΠΑΟΚ. Διαβάζω εγώ. Διαβάζω τίποτα εγώ. Η οποία βέβαια δεν παίρνει τις διαστάσεις που θα έπαιρνε αν έβγαζε Super 3 κατά τη δίκη του Άρη. Θα γινόταν ο χαμός στα ραδιόφωνα. Τώρα δεν το λέει κανένα. Τίποτα. Δεν το έχει πει κανένα. Ο Διευθύνη το διάβασε. Αυτό νομίζω. Πέρα, νομίζω το διάβασα. Ναι. Εκτός λοιπόν. Γι' αυτό και με ρώτησε πάω. Πόσο καιρό έχει να έρθει. Και ο Σταύρος την ανέβασαν στο παρκό. Πόσο καιρό έχει να έρθει στην Τούμπα. Και ο Σταύρος την ανέβασαν. Καλά, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Είδα όμως πάρα πολλούς που δεν την ανέβασαν. Ο Αθηναίος Κόλκας να μην ανεβάσει την ανακαίνιση του. Ο Πανελλήνιος που ξεφωνίζει, ξεφωνίζει πολύ κιόλα. Αυτά που λέω εγώ το πρωί και με βρίζει. Και με βρίζουν. Αυτά γράφει μέσα. Ο Πανελλήνιος τι ζόρι τραβάει με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Για το 12 του Καμένου, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος σύνδεσμος μιλάμε τόση ώρα. Ναι, σλαμάτω. Νόμιζα ο σύλλογος δεν το κάνει τώρα τόση ώρα. Εσύ τον κάνεις πετυχημένα τον ηλίθιο πολλές φορές. Αυτό δεν είσαι όμως, γιατί τον κάνεις. Νόμιζα τέτοιο. Νόμιζα ότι είσαι τέτοιο, ρε φίλε. Μερικές φορές αυτός εδώ πέρα, πώς το λένε. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Απλά δεν ξέρω ποιος από τους δύο είσαι. Ο Τζεφ Ντάνιελς. Δεν λέω κάτι. Με επιτυχία. Πιστεύω ότι την έχεις μελετήσει την ταινία. Αυτή την ταινία την είδες σε βάρο. Και το εφαρμόζεις. Δηλαδή τις γκριμάτσες αυτό μερικές φορές τον τρόπο που. Νιώθει έκπληκτος από κάτι, το έχεις μελετήσει. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, τι ναι, ναι. Κάνω μία ερώτηση, όχι στον Χρύσανθο, στον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ναι, αλλά πες μου. Σε ποιον ανήκει η ακόλουθη δήλωση. Σε ποιον ανήκει η ακόλουθη. Όχι στον Χρύσανθο. Ναι. Το τονίζω, όχι στον Χρύσανθο. Είπα, sorry, σταματήσαμε εκεί. Άρης Ινσταμπούλ. Τέσσερα εισιτήρια, ναι. Για να τα λέμε προφορά όλα. ΠΑΟΚ Τσέλσι, 2. Άρης Ινσταμπούλ. 4 απόψε, Αλεξάνδριο, ώρα 7. Ωραίο παιχνίδι, μπασκετάκι. Πιο πολύ θέλω να πάω στο μπάσκετ του Άρη. Έχει πιο πολύ συμμετοχή το μπάσκετ του Άρη, το φιλικό, απόψε από το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αλκίνος Ιωαννίδης, 2 διπλές απόψε. Και Μπράιαν Φέρι, ο Θεούλης Βρετανός, αύριο βράδυ, 2 μονές στο θέατρο Δάσους. Οι κεραίες μας είναι τα όπλα μας και οι πληροφορίες τα πυρομαχικά μας. Σε ποιον ανήκει η δήλωση. Οι κεραίες μας είναι. Είναι τα όπλα μας, ναι. Και οι πληροφορίες τα πυρομαχικά μας. Σωτήρη, δεν ακούω λίγο καθόλου το χαλί από κάτω. Αν μπορείς παλικάρι μου, το ένα είμαι εγώ. Σε ευχαριστώ. Βοήθα λίγο, ρε φίλε. Α, εντάξει. Okay. Κεραίες... Άγγελος Αναστασιάδης. Είναι όχι. Τα όπλα μας. Ο Καμένος που είναι υπουργός. Όχι, όχι. Άντε, μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Κυριάκος Κυριάκου. Όχι. Ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν την έκανε Έλληνας. Την έκανε προχθές το, προχθές το μεσημέρι, όχι Έλληνας. Γκοτζάρεβα. Ελληνίδα είναι αυτή. Κρυσταφίδης Έλληνας, όλοι Έλληνες. Mm. Επίσης, σήμερα δεν είναι Τετάρτη, για τον Λουτσέσκο είναι Πέμπτη. Πάμε, συνεχίζουμε. Mm. Βοήθα λίγο, ρε. Βοήθα λίγο, ρε φίλε. Ο Κατσαρής, ο Κατσαρής! Επί ελληνικού εδάφους έγινε η δήλωση. Έλα ρε, τον Αμερικάνο θα λέει το δικό, τον περίεργο, ρε. Αμερικάνο τι να κάνει. Φαντάζομαι. Ο Ράιατ. Αυτό που πήγε να βρει, ρε. Γιατί δεν πήγε 11 Σεπτεμβρίου προχθές εκεί πέρα. Χθες δεν ήταν 11. Ναι. Γιατί δεν πήγε με το Σακηδιάκι να σε δουν και έτσι σαν το Λουιζάο, θα πούνε αμάν, έρχεται η ανατίναξη. Σαν το Λουιζάο. Ναι. Θα έκανε και ένα σαν να έχει φάει καυτό γιαχνί. Έτσι. Τέλος ιστορία. Καυτό γιαχνί. Η δήλωση ανήκει στον Ρόμπερτ Αγκουιλάρ
τον κυβερνήτη του USS Mount Whitney. Την έκανε στους Έλληνες δημοσιογράφους. Whitney Houston. Έτσι. Την έκανε στους Έλληνες δημοσιογράφους. Πολλοί κόσμος ζητάει να επισκεφθεί το πλοίο. Mm. Δυστυχώς δεν ανοίγει για τον κόσμο. Καλημερίζουμε τους 150 υπαξιωματικούς, 12 αξιωματικούς και 150 άτομα πολιτικό προσωπικό, τα οποία υπηρετούν. Βγάλτε μια βόλτα. Βγήκαν για κοκό. Βγάλτε μια βόλτα. Με τα τέτοια όμως, να βλέπουμε ότι είναι τέτοια τα λαφτάκια. Τα φλωράκια βγήκαν. Βγάλτε μια βόλτα. Θα βγουν από σήμερα. Καλά, εσύ αν πας να πλησιάσει έναν από αυτού, θα σου κάτσει μία, θα πας στην Καλαμαριά. Μα τρέμολο. Εντάξει, αλλά να είσαι μόνο όμως. Καλά, θα είναι μόνο του. Και αυτό μόνο. Ήθανε 10-10. Και αυτό μόνο. Τον αυτάκι το Αμερικανάκι. Του ποπάιδε. Καλά. Ναι. Μου λες, από την αυτόνομη θα του πα μια βόλτα μπροστά. Να περάσουν μια βόλτα. Καμία σχέση τώρα, τι είπε. Καλά, παίρνουν του μπροστά από την αυτόνομη, θα του κάνουν μπλε. Μπλε μαρέ θα του κάνει η αυτόνομη. Αυτό είναι άσχετο. Που γιορτάζει σήμερα. Αυτό είναι άσχετο. Άσχετο. Για πάντα στα παιδιά και στην αυτόνομη που είναι τσακαλάκια. Τι σου λέει. Α σε πω τώρα. Και άμα θε, πε τίποτα. Πε εσύ ότι την αυτόνομη θα τη δίνουν τα Αμερικανάκια. Εγώ λέω θα του κάνουν μπλε μαρέ. Συγγνώμη. Πέσε και την αυτόνομη. Συγγνώμη, βοηθήστε λίγο. Τι εννοεί με το μήνυμά του ο Θωμάς ο Στόντον? Γύρισμα. Αηδία έχει καταντήσει. Μέχρι και τα σήματα αλλάζουν για να είναι πιο οικεία στους σχιστομάτιδες πελάτες τους. Τις θέλουν τις φάπες τους από τους. Α, από τους Headhunters. Για την Τζέλσι. Για την Τζέλσι, ναι. Έχεις δίκιο. Επίσης. Θυμάστε τι γινόταν η Τζέλσι. Μου το έχεις πει που είχε αλλάξει το σήμα, ε? Με τον, ναι, λιοντάρι. Που το με, από... με τον κύκλο. Ναι. Ναι. Και το κάναν δίπλα, τι θυμίζει. Λιοντάρι, ναι, σε τσίρκο που περνάμε σε τη φλόγα. Μαγικό ήταν το Τζέλσι με πέντε εκείνο το φανζί που βγάζανε. Τρισάθλια η φετινή φανέλα της Τζέλσι. Τρισάθλια. Για ποιο λόγο? Ενώ είναι μια χαρά. 15 εκατομμύρια πουλάει το μεταξύ. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι λογική είναι αυτή η φίλη. Τώρα δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί να αγοράζουν αυτό τη άθλια. Πρέπει να φύγω, Σωτήρη. Όχι, φύγατε. Είμαι άσχετος από μπάλα. Τι σχέση έχει μπάλα με το γούστο? Αν πουλάει τόσο. Άσχετος από γούστο είσαι, όχι από μπάλα. Μπάλα ξέρεις. Απλά δεν μιλάς ποτέ για αυτήν. Για μπάλα ξεκινάμε, ό,τι θες. Έχω 30 σημειώσει για Ουγγαρία-Ελλάδα. Ξεκίνησαμε πέλκα. Πες μας πώς το βάλε ο Λαβάντα. Στα παπάκια μας που λέει ο Ζαγόρας. Στο 2-3 εκείνο το Ουγγαρία-Ελλάδα. Στα παπάκια μας το Ουγγαρία-Ελλάδα που λέει ο Ζαγόρας. Είναι τρισάθλια της Τσέλσι, γιατί ενώ είναι κούκλα μια χαρά, είναι Τσέλσι, τι μου τις θες εκείνες τις δύο πιτσιλιές αριστερά και δύο δεξιά τις άσπρες εκείνες. Τι πιτσιλιά είναι αυτή? Τι πιτσιλιά? Τι βλακεία είναι, είναι αυτή? Είναι η πιτσιλιά ή η... Αυτές οι πιτσιλιές οι άσπρες. Για να κάνεις κάτι. Άστο απλά, μην κάνεις κάτι. Υπάρχει παρέμβαση τέτοια. Ρε. Ψάχνουν τρόπους, ρε Μάρη, να αλλάξουν τη φανέλα συνέχεια κάθε χρόνο. Εντάξει. Μη όχι. Okay, ναι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Κάτσε και σκέψου. Τις Αγγλίες έχει αλλάξει η τελευταία. Οι πιο ελεηνές μπλούζες είναι Γερμανίας. Ομάδα της Γερμανίας. Δεκαετία του τέλη του 80, μέσα 90 εκεί. Η πιο χάλια δεκαετία σε όλο τον πλανήτη είναι με διαφορά τα 90s. 90s, ε. Παντού. Ακόμη και στη Βρετανία, ναι, όντως, είναι τρισάθλιες. Της Εθνικής Αγγλίας έτσι λίγο περίεργο. Χάλια, άστο. Ναι. Χάλια. Μουντιάλ 94 που λέει ο Σωτήρης, είναι το καρακιτσαριό του καρακιτσαριού. Η Αργεντινή έχει φανελάρα εκεί πέρα όμως, το 94, φίλε. Η μπλε σκούρη που παίζει η Αργεντινή με εμάς, η εθνική Αργεντινή. Εντάξει, 94. Βάτω, ναι, μια Αργεντινή, ναι. Το πολύ το χάλι, άστο. Ναι. Το πολύ το χάλι. Χάλια όλες. Η... Γενικά τα 90s είναι δες του Παναθηναϊκού. Εκείνη η Ντεραμέρικα, ναι, με τις ψυχάλες. Ναι, ναι, ναι. Σαν να ψυχαλίζει. Τι, φορώ, τι βλακεία! Δες τι ωραία φανέλα ο Παναθηναϊκός φέτος. Τολμήσαν προηγηθούν στην Τουμπάρα με τον Ζάιτς. 0-1, πάρ τα 4 μετά. Πολύ ωραία του Παναθηναϊκού φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Έχουμε θεματάκια αυτά αυτές τις μέρες. Περιμένουμε όποιος θέλει να σχολιάσει για την Εθνική Ελλάδος ΕΨΕ, την ομάδα του Μίχαλη Σκίμπε, κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Ρώση, του Ιταλού coach. Εκείνη τη χρονιά 15 γκολ βάλαμε όλους τους μεγάλους και μόνο το Ρεακλή δεν κερδίσαμε. Μηδέν. Άστα αυτά τώρα. Ο Γιάννης Γιάνγκας σε πάρει. Ο Γιάνγκο, Τσάρλι Γιάνγκο. Ο Γιάννης Γιάνγκας σε πάρει. Ο Τόμ, ποιος είναι ο Γιάννης Γιάνγκας? Αυτός. Ο φωτογράφος. Με τη φωτό του, με την κάμερα του Γιάννη. Το είπα μόλις τον είχα. Ο Γιάννης Γιάνγκας. Σωτήρη, αυτόν τον Τόμ ο Παδόπουλος, δε. Είχε και ένα θέμα υγείας. Που θέλει να πάρει τον Ρεακλή. Πριν στον Άρη. Ο Τόμ. Όχι, ο Τόμ, ο Γιάννης. Το ξέρω. Τον μίλησα, τον είδα, τον είδα έξω. Τον μίλησα, τον μίλησα, ναι. Να είναι καλά. Γιάννη, καλημέρα, είσαι ήρωας, να είσαι καλά. Πόσα εκατομμύρια ώρες μπάλα έχεις δει. Με το φακό του Γιάννη, ρε. Βάλε δίπλα-δίπλα. Τόμ Παπαδόπουλος με το Γιάννη, το φακό του. Είναι λίγο καλύτερος οικονομικά ο Τόμ. Είναι καλύτερα. Ναι, από το πιστεύω. Δηλαδή από την Αμερική ενδιαφέρει να πάρει τον Ηρακλή. Λοιπόν, φίλοι του Ηρακλέους, περάστε από την μπουτίκ. Πήγα χθες. Πήγα έτσι για να περάσει, επειδή βρέθηκε κάτι κοντά. Μπουτίκ, του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ? Στο Κατσάνιο. Α. Μία μπουτίκ εκεί είναι. Του μπάσκετ έχουν, λοιπόν, το Μούμογλου μία. Πηγαίνετε στην μπουτίκ. Έβγαλαν φανέλες και στο μπάσκετ. Ναι. Και βγάλαν πολύ πράγμα. Όχι ποδόσφαιρο όμως. Ποδόσφαιρο έρχεται.
Πηγαίνετε στην μπουτίκ να δείτε τι t-shirt βγήκε με Βασίλη Χατζηπαναγή. Το πήρα. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης θα ξαπλώσουν κάτω. Ο Παναγιώτης μπορεί και να το πάρει. Λες. Το πιστεύω. Θα δώσω φράγκα. Μπορεί και να το πάρει ο Παναγιώτης. Πόσο έχει? Δεν υπάρχει. 15 ευρώ. Τσάμπα. Για μένα τσιμπημένο. Δηλαδή πήγε αεροδρομίο για 5. Για μένα τσιμπημένο. Βέβαια είναι ιερός ο σκοπός. Ναι. Αλλά είναι λίγο τσιμπημένο. Αυτό λίγο. Είναι καλύτερο από το μπλουζάκι που έκανα του Κούδα εγώ. Το George Best. Ναι. Όχι, εσένα το μπλουζάκι το καλύτερο, αυτό με το καφέ, μπράβο. Είναι βέβυλο και ιερόσιλο το μπλουζάκι George Best με τον Κούδα. Γιατί ρε φίλε. Είναι βέβυλο και ιερόσιλο. Είναι έξυπνο όμως. Δεν κινούμε νομικά εναντίον σου επειδή σε συμπαθώ. Μα δεν θα κάνω καμιά κουτουράδα. Ότι δεν θα κάνω κουτουράδα από την μπλουζάκι. Άντε βάζουμε τον Κούδα και λοιπόν, έχουμε μπλουζάκι Κούδα. Προηγούνται... Φαντάζεσαι να έχει το Manchester έτσι και να γράφει Γιώργος Κούδας. Έτσι να είναι το Best. Γιώργος Κούδας να γράφει άλλο. Ότι ο αντίστοιχο. Ε? Μάλλον δεν μας άκουσε κόσμο. Α, καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή μπαίνει για ΠΑΟΚ. Τα φιλιά μας στην Καβάλα και όσους μας ακούν, ειδικά το Δημήτρη, τον ταξιτζή τον Αριανό. Δημήτρη, καλημέρα και σε όλη την παρέα του που δίνουν αγώνα εκεί πέρα. Πότε, κάθε πρωί. Πότε μετακόμισε? Ένα φιλικό με την IBB σε κερδίζει μέχρι στιγμής. Βάλεις τα δυνατά σου. Ναι, ρε, τρέμα. Τόσα έχετε πάρει όλοι εισιτήριο. Όλοι, και δεν είστε. Προσέξτε. Άλλοι. Αυτοί οι 20.000. Τέσσερα εισιτήρια για το Άρης Ινσταμπούλ απόψε στο Αλεξάνδριο. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Δύο διπλές για Αλκίνο Ιωαννίδη απόψε, Μονίλας Αριστών, και δύο μονές για τον Θεούλη Μπράιαν Φέρι αύριο βράδυ στο θέατρο Δάσους. Έχει ένα θετικό να βγαίνεις βόλτα με τον Ασλαμά και πάμε στο διάλειμμα, Σωτήρη. Ποιο είναι αυτό? Βόλτα. Βόλτα με τον Ασλαμά. Αν ήμουν ελεύθερος, δεν είμαι τώρα. Αν ήμουν ελεύθερος, όχι. Ότι δεν κοιτάνε κόμμα στα όχι, 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 όχι. Είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μαλώσουμε ποια από τις δύο θα πάρει ο καθένας. Είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε. Αυτή που δεν ήθελα. Και η πλάκα πια, αν είναι μία σούπερ, ξέρεις να πει, α, θα πάω εγώ. Ωραία, ναι. Από αυτές τις δύο, Μαριπόσα και Μαντό, εγώ ποια θα θέλεις? Εγώ θα πάρω τη Μαριπόσα και εσύ θα πάρεις εγώ θέλω τη Μαντό. Εγώ, με, εγώ, τις, με τις θεϊκές μας χάλες η Μαντό. Ναι. Θεϊκές μας πω, χάλες. Αν γίνει ανάποδα, έρθουνε. Πες έρθουν, έρθουν και σου πούνε το ανάποδο. Θα πεις όχι. Τσαρτίδη, είσαι σίγουρος ότι έδειξε εδώ πέρα, μήπως έδειξε εδώ? Νομίζω μπορεί να δεις αυτό με το μουσι, ναι. Με μεγάλη μας, με πολύ πολύ μεγάλη μας χαρά, βλέπουμε 4-5 ονόματα καινούρια συμμετοχές στα live. Και από άντριδη και από γυναίκηδη. Όπως εδώ πέρα κάποιος Πάτροκλος, κάποιος Ιωάννης, η Βιβί, η Ελεάνα. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Θέλουμε να βλέπουμε νέα ονόματα σε συμμετοχές. Οι παλιοί, οι στάντα τους ξέρουμε, που στέλνουν για θέατρο, για μάτς, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για ποδόσφαιρα, για θέατρα, για live κτλ. Να βλέπουμε και καινούργια ονόματα. Και όταν δίνουν προσκλήσεις για Brian Ferry, απαιτούμε να εμφανιστούν καινούργια ονόματα, έτσι. Εδώ είμαστε, είναι η Τρόικα, με Παπαδόπουλο, για τους φίλους Παπαδόπουλα, με Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά, με Τσαλτίδη, δεν έχει φίλους, άρα Τσαλτίδης, με Σωτήρη Δασκαλάκη, έτσι. Σε λίγο ανοίγουμε γραμμές, σε λίγο, 2310-287-888, πραγματικά απογοήτευση για τις συμμετοχές για το ΠΑΟΚ Chelsea, και το εννοώ. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Chelsea. Την ερχόμενη εβδομάδα, τεράστια βραδιά, Europa League, τεράστια για τον ΠΑΟΚ, όχι φυσικά για την Chelsea. Τέσσερα εισιτήρια για το Άρης Ινσταμπούλ απόψε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Θα έχουν να το λες τα εγγόνια του επισκέφτηκαν. Έτσι λέγεται η ομάδα. Έτσι, γι' αυτό και λέμε Ινσταμπούλ. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live του λατρεμένου μου Αλκίνου Ιωαννίδη στη Μονίλα Ζαριστών. Είπα και νωρίτερα, όσοι δεν κερδίσετε για Αλκίνο, ακούστε τον μήνυμα, το αδερφάκι του Λίμπερο, 107,7, το μουσικό μας αδερφάκι, θα δίνουν οι περισσότερες εκπομπές προσκλήσεις και σήμερα και ειδικά η εκπομπή του Άκη, του Σαχισλόγλου, τον οποίο και καλημερίζω με αγάπη και σεβασμό. Και δίνουμε και δύο μονές προσκλησούλες για το live του Brian Ferry, του Βρετανού Δανδύ. Αύριο το βράδυ, εννοείται, θα παίξει κομμάτια από Roxy Music και θα παίξει και φυσικά και Brian Ferry. Ένα κομμάτι τεράστιο έχουμε έτοιμο, Σωτήρη, είναι έτοιμο εκεί πέρα από την Αναστασία. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Άρης ή Ferry ή Αλκίνος ή και τα τέσσερα, αποστολή στο 54526. Κομμάτι αφιερωμένο σε όλους εσάς και στον Χάρη Παπαγεωργίου, τη μεγάλη μπασκετική μου καψούρα, που τελευταία φορά που ήρθε Brian Ferry, χορεύαμε μαζί εγκαλιασμένοι κάποια στιγμή μπροστά στη σκηνή με τα υπέροχα κομμάτια του. Χάρη, κυρίως για σένα αυτό. Για σένα, Χάρη. Και για όλους σας εκεί πέρα έξω. Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Αλκίνος, Brian Ferry. Να είστε καλά. Βλέπω πολλά. 039. Που μπαίνετε για. Λοιπόν, 039. Αν έρθεις εδώ,
και μας δώσεις τις λεπτομέρειες που θέλουμε, ο Παπαδόπουλας θα σε πηγαίνει κούτρα όπου θες και εγώ θα σου εξασφαλίζω εισιτήρια για την ομάδα σου. Στείλε τη συνέχεια, στείλε τη συνέχεια, κόβεται εκεί που λες είσαι μου στο μη κόβεται. Στείλε την συνέχεια. Εσύ που λες ότι ξέρετε και τα δικά μου με τις εικοσάρες. Δεν είπα ότι με χαλάνε κιόλας. Δεν είπα με χαλάνε. Ίσα ίσα που σου είπα ότι και σχετικά πρόσφατα. Γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Βγήκα φιλικά. Ακριβώς όπως το λέει, όπως το στέλνει ο Κυριάκος για το Χρύσανθο, Βουλάνιδες, Τσαλτίνιδες. Γιατί το ένα είναι, ναι, το ένα είναι ακρεφνός πάνω στη δουλειά σου, ναι, το άλλο είναι προσωπικό. Το άλλο είναι. Το ένα αυτό είναι προσωπικό. Να καταστρέψω τη δουλειά σου. Περίμενε. Να σε στοχοποιήσω, περίμενε, να σε βλέπουν οι Αριανοί στον δρόμο να σε κοπανάνε. Γιατί αφού σε αγαπάνε όλοι οι Αριανοί. Αφού σε αγαπάνε όλοι οι Αριανοί. Ισχύει πλέον. Τότε όμως που τα έλεγε ο Κυριάκος κάποια άλλη. Και έχει και τεράστιο ψεύτικο στοιχείο. Τεράστιο ψεύτικο στοιχείο. Ποιο είναι το τεράστιο? Αν θέλει, ας πάρει τηλέφωνο εκτός. Εκτός, όχι. Το άλλο είναι ψεύτικο. Γιατί δεν διαβάζεις? Μη άστο. Α, μη άστο. Έχει ψεύτικο στοιχείο. Okay. Ποτέ εγώ αυτό που λέει με τον τρόπο αυτόν. Ποτέ. Ποτέ. Άστο. Ναι, ποτέ αυτό. Άστο. Για αυτό που λέει, αν ξέρει και τα λοιπά. Ποιο είναι το ψεύτικο στοιχείο, πες μας. Εκτός και αν είσαι από αυτούς. Το δυτικά. Εκτός και αν είσαι από αυτούς. Το εικοσάρες. Τη διεύθυνση πες της κοπέλας το και το τηλέφωνο. Ναι, 2310, να σου το πω εγώ. Ναι. 359-852, τι έσω από τώρα, ρε φίλε. 359 δυτικά. Χαριλάου είναι 3. Η Άρη Χαριλάου είναι. Και από εκεί κάτι τέτοιο έχουν οκτάρι, νομίζω. Μπορεί κάτι να μεταφερθεί. Μην νομίζεις και εκεί μας κυνηγάνε. Άστον, αυτόν, άστον. Άστον. Χαριλάου, αυτός έχει φύγει. Καλά, Χαριλάου. Όχι λόγω ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα και λέει Βικελίδης. Τον πας. Ναι, ρε. Κανονικά. Ναι. Βρε προκειμένου να βγάλει λεφτά, ο τρελός. Και τη City πήρα. Πήρα και τη City, ο παδούς. Ναι. Παιδιά, θέλουμε. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα, για Αλκίνο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ πράγμα, Αλκίνος. Πολύ πράγμα. Αγαπημένος Αλκίνος. Ναι. Πολύ πράγμα. Θέλω μηνύματα. Χθες για πρώτη φορά κάθισα και είδα. Για περίπου 40. Τι είναι αυτό? 45 λεπτά, για τους άνω των 70. Α. Άνω των 75 νομίζω. Θα ξανα... Και μετά τα, πάνω από τα 78 κάθε 2 χρόνια. Πάνω από τα 80 κάθε 2 χρόνια. Κάθισα και είδα για σχεδόν 50 λεπτά και υποκλήθηκα, υποκλίνομαι. My Style Rocks. Και πέρυσι, το ήξερα. Και πέρυσι το βλέπα λίγο. Το είχα δει, ναι, αλλά το είχα δει, ας πούμε, 5-7 λεπτά. Θέλω να γίνω, ναι, φίλος. Το επίπεδο είναι μεγαλύτερο φέτος. Ναι. Είναι την ώρα της εκπομπής εδώ και το βλέπω. Ναι. Είναι πολύ καλύτερες φέτος. Κάτσε, ρε, βράδυ είναι. Πώς το βλέπεις, φίλε? Τι λες, ρε. Βράδυ. Απόγευμα είναι, 5 με 7. Α, μήπως είναι επανάληψη. Α, είναι επανάληψη εκείνο. Το απόγευμα είναι στο, στον το Sky. Το βράδυ νομίζω είναι το show, κάτι τέτοιο. Παίζει το μεταπόγευμα. Είναι... Κάτι α, τέτοιο. Είναι όμως προκριματικά. Κοίταξε, με κλειστό ήχο είμαι, δεν ξέρω τι λέει η εκπομπή. Λοιπόν, ή αν είναι επανάληψη το απόγευμα. Δε το μία φορά 5 λεπτά. Πολύ καλό. Δε το μία φορά 5 λεπτά. Το είδα όλο. Και θα πει και εσύ μαζί. Θέλω να γίνω φίλο του Στέλιου. Μου είπε η Αναστασία ότι λέγεται Κουδουνάρη. Σχεδιαστή μόδα. Ο άλλο είναι φωτογράφο. Στέλιο, θέλω να γίνω φίλο σου. Και με τον φωτογράφο. Σχεδιαστή μόδα. Κουδουνάρη. Όσοι με την Μπέτη Μαγκύρα. Καλή η Μπέτη, άγια, όσοι με την Μπέτη Μαγκύρα. Άρη, μπορεί να είσαι ο μόνο που κοιτά του κριτέ. Ο Στέλιο. Κοιτάμε τα κορίτσια και βλακία. Βλακία είπε. Εγώ λέω βλακία. Όμω και τέτοιο και κλίματα. Οι άλλοι βλακία είπε. Απίστευτο πνεύμα και ηρωνία. Ταλία δραγούμε, μπράβο. Θέλω να γίνω φίλος του Στέλιου του Κουδουνάρη. Του Κουδουνάρη. Τόσο μα τόσο απλά. Όχι του Σωτήρου του Δασκαλάκη. Φτάνει με το Δασκαλάκη. Θέλω Στέλιο Κουδουνάρη. Τόσο μα τόσο απλά. Μουσική Σωτήρη. Επίθεση κουκουλοφόρου στον πρόεδρο της ΕΠΣ Κορίνθου. Τον έστειλε στο νοσοκομείο. Καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε τις πράξεις βίας από όπου και αν προέρχονται. Μάλιστα. Μουσική Σωτήρη. Ας τη μουσική, άνοιξε γραμμές. Γραμμούλες. 3-10-2-7-8-8-8. Περιμένω εμένα να το πω. Το είπα. Τρέχουν οι εξελίξεις στον Ηρακλή, φίλε. Σήμερα πηγαίνουν. Ή τον Παπαδόπουλο ή Σορούρ. Αύριο πηγαίνουν. Εσύ ποιο προτιμάς? Ειλικρινά δεν ξέρω. Κοίταξε, η καρδιά μου λέει Αμερικανιά. Ναι. Η καρδιά μου. Αλλά και ο Καρύμ Αμπντούλ Σορούρ και η σύζυγός του Ισάρα μια χαρά μου φαίνονται. Ο Μπαργκάν πήγε στη Λάρισα. Πιστεύω ότι θα είναι έπος. Έπος. Μπαργκάν με κούγια. Δηλαδή πραγματικά. Εκπληκτικό. Δεν είπες τίποτα για τη μηχανηματάρα που έφερα από Αγγλία. Όπα, ποιο είναι το μηχανήμα? United Kingdom. Δεν είπες τίποτα. Το Βασίλειο, το για... μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Για το χόρτο. Τι μηχάνημα? Εδώ πέρα. Το είδες? Τι μηχάνημα? Για το χόρτο. Σόπα. Φτιάχτηκε τελικά.
Καλά, τέτοιο είχαμε, είχε ο θείος μου στο χωριό τα καπνά. Τέτοιο θείος στο χωριό στα καπνά. Από την Αγγλία. Δεν κάνανε ούτε τα 21 στρέμματα που χαρίσαν στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Δεν χαρίσανε. Θα πληρώνω για τα 21 στρέμματα. Δεν θα πληρώνω. Ήτανε ο θείος. Είναι σαν τα χρέη σου που τα πλήρωσα όλα τα χρέη και πλήρωσα το ένα πέμπτο. Θα πληρώνω ενίκιο. Ποια ρε, τα στα 200 χαρίζει. Θα πληρώνω ενίκιο. 240 χιλιαρικάρες χαρίζουν τον. Θα πληρώνω ενίκιο για 100 χρόνια. Ποιο ενίκιο ρε, το 9 χιλιάρικα. Θα πληρώνω ενίκιο για 100 χρόνια για τα 21 στρέμματα. Μα είναι ψέμα αυτό που λες τώρα. Γιατί είναι ψέμα. Γιατί το απαλλάσσεσαι από το ενίκιο. Θες το άκουσες, το Ζαγόρα. Ποιο ρε άκουσες. Το άκουσες αυτό το πράγμα, στο Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας λέει ότι συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Α, ναι, έτσι πάει. Γι' αυτό και έχει να πάει τούμπα 20 χρόνια, ναι. Τι να πάει να κάνει, ρε φίλε. Αυτό μου το είπε ο Λουλουδάς ο Δάμονας. Mm. Πες το, λέει ο Ζαγόρα. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Ωραίο Δάμονα. Αυτό, αλλά δεν κάνω πλάκα. Μου θυμίζει κάτι. Ένα John Deere που είχε ο θείος μου στο χωριό για αρμάθιασμα καπνού. Δεν αυτό κάνω πλάκα. Εδώ σοβαρά. Πέρα βάζει, φίλε, το συνθετικό χλωοτάπητα ναι. Και τον δένει με τον κανονικό. Και είναι συγκεκριμένο. Πάει ακριβώς σε συγκεκριμένο ύψος κτλ. Όπως καταλαβαίνεις. Αν το έχεις αυτό, θα πήγαινε η μπάλα τότε του Μόρι στο τέτοιο στην Τούμπα. Πάλι στο δοκάρι θα πήγαινε. Ωραία. Και για θα τρέχανε πάλι κάποιοι. Περιμένει ήδη κάποιος φίλος να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφής, τι κάνετε? Καλώς τον. Νίκος από το Γιαννιτσά, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Η Έφη Αχτσιόγλου δεν κατάγεται από τα Γιαννιτσά ή ντρέπεται και το έχει γυρίσει αλλού και λέει ότι είναι από το χωριό Καλαμάκι στο Πήλιο? Καλαμάκι. Η Έφη είναι ένα κορίτσι το οποίο... Κορίτσι. Κορίτσι. Τι είναι? Υπουργός είναι, ρε, τι κορίτσι. Εγώ διάβασα σε ρεπορτάζ, αυτό μόνο Νίκο, ότι έκανε, πέρασε το παλιό ρεπορτάζ, είναι του Πάσχα, στο χωριό της, στο Καλαμάκι, στο Πήλιο. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά και σε θυμήθηκα κατευθείαν στο λόγο. Ο πατέρας της είναι από εκεί, κατάγεται, έχει καταγωγή από εκεί. Αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη των Γιαννιτσών. Για μας είναι ένα κόσμημα, ναι. Άσχετα γιατί ήταν ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ μορφωμένο, πάρα πολύ σπουδαγμένο. Αλλά η ένσταση δικιά μας είναι ότι έχει μπλέξει με ένα κόμμα το οποίο η πόλη δεν το επικροτεί. Η πόλη γιατί είναι καλή. Δεν το στηρίζει, είναι... δεν το ψηφίζει και είμαστε απέναντι. Έχουν κεφάλι όλοι προς τα δεξιά. Αλλά... ναι. Ναι. Αλλά σαν προσωπικότητα, σαν γνώσεις και σαν μόρφωση, είναι από τα παιδιά, δεν το λέω επειδή είναι Γιαννιτσώτησα, είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν τεράστια μόρφωση και μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα αυτόν τον τόπο. Έτσι, ωραία. Αυτό σαν μια παρένθεση. Ναι. Δεύτερον, πάμε τώρα. Θα πρέπει να παρακαλάτε όλοι σας. Όλοι μας, ναι, και ο Χρήστος δηλαδή. Και θα πρέπει να προσεύχεστε σε αυτό, ναι, σε να τι... γίνονται έργα στην πόλη. Ναι, στη Μακεδονία και παντού να γίνονται έργα. Εγώ δεν έχω πει να γίνει πισίνα στη γειτονιά μου. Πώς, δεν το έχω πει 100 φορές. Να γίνει πισίνα, να γίνει στάδιο, να γίνει εργοστάσιο. Σωστό. Όλοι θα πρέπει να παρακαλάμε να γίνονται έργα. Σωστό. Και να μην βάζουμε τρικλοποδιές. Και δεν το λέω πάλι αυτό επειδή ο Ιβάν... ναι, του... δεν πρόκειται. Ναι, αλλά Νίκο, έχω πάει σε τρεις θεμελιώσεις γηπέδου του Ηρακλή. Από τη Χούντα μέχρι και τον Κίμωνα Κουλούρη. Δεν φωνάζω όμως. Βρες άνθρωπο να σου φτιάξει. Δικό σου. Βρες άνθρωπο να σου φτιάξει, να σου χαρίσει και εσένα. Δεν σου πει κανεί του συντελεστέ του. Όχι, τι οικοπεδάρε, η πιο πλούσια ομάδα. Βρες πολιτικό να σου φτιάξει, ρε. Η πιο πλούσια ομάδα. Μόνο τι τα βρίσκουν. Ο Ιβάν θα βάλει την τσέπη του φίλου τα λεφτά. Τι θεμελιώσει και του συντελεστέ του βάζει την τσέπη του. Α τον Νικόλη να μιλήσει. Σα ακούμε Νικολάρα. Επειδή είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι επιχειρηματίες. Και όσοι επενδύουν στη Μακεδονία βρίσκουν μαχαιριές από κάτω, το πληρώνουν αυτό που κάνουν σε όλους τους τομείς. Άρα τι λες, Νίκο, εσύ λες ότι ό,τι θέλει ο επιχειρηματίας, στα πλαίσια αυτά, θα πηγαίνει το κράτος και θα εξυπηρετεί λοιπόν τον κάθε επιχειρηματία που θα δώσει δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Προς όφελός του. Ναι. Αυτό λες εσύ. Του ανθρώπου να στείλει. Θα πρέπει το κοινό συμφέρον να υπάρχει μεταξύ. Ποιο, εδώ δεν μιλάμε για το κοινό συμφέρον. Άμα υπάρχει το κοινό συμφέρον, να φτιάξουν το καφτατζόγλιο το κρατικό, το κοινό συμφέρον, το φτιάξτε, να το ανακαινήσουν και να το κάνουν σκεπαστό και να παίζουμε όλοι εκεί. Το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον είναι το συμφέρον του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και του ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό το κοινό συμφέρον. Προσέξτε τι θα σας πω. Ας μου δώσει το παλέ να το φτιάξει. Ναι. Άφησε με σε παρακαλώ να ολοκληρώσω, άντε να συζητάμε. Ποτέ δεν αφήνει ο Χρήστος λοιπόν, κάποιον να ολοκληρώσει. Το μεγάλο το στοίχημα εμείς στη Μακεδονία το χάσαμε
το 2004 όταν ένας πακτολός χρημάτων έπεσε και τα στάδια μας σαν χριές τα σουβαντήσαμε. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, για όσους γνωρίζουν, όχι μόνο αυτό. Τα στάδια μας τα κάνα χειρότερα. Παραδείγματος χάρη, οι πυλώνες στο Βικελίδης βάλανε ό,τι βάλανε και καήκανε από τα υλικά που βάλανε. Καήκανε και τους ξαναφτιάξαμε μετά. Συμφωνώ απόλυτα. Φαντάζομαι, δεν έχω γνώση, φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο έγινε στο Καφτατζόλ, κάτι αντίστοιχο έγινε στην Τούμπα, κάτι αντίστοιχο έγινε στην Καλαμαριά. Ναι. Καλώδια κρέμονται από τέλος πάντων. Ο Θεός μας φυλάει και δεν παθαίνουμε κάτι πιο κακό. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο επιχειρηματίας, το κράτος και ο πολίτης πρέπει να έχει κοινό συμφέρον να χρήσανται. Δεν είναι, δηλαδή, πολλές φορές συγκρούεται όμως. Ας το Σαββίδι απ' έξω, Νίκο μου. Συγκρούεται πολλές φορές το συμφέρον του κράτους, λοιπόν, του κράτους με τον επιχειρηματία. Ότι είναι, πρόσεξε, ας αφήσουμε το Σαββίδι απ' έξω και ας πούμε ότι είναι ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος ζητάει τα 21 στρέμματα για να γίνει μια ανάπλαση εκεί πέρα και να γίνει ένα καινούριο γήπεδο, να το πάρει. Οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή, πρόσεξε, θα αναβαθμίσει από την περιοχή και θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Ναι. Θα έχει συμφέρον το κράτος. Ναι. Θα έχει συμφέρον ο Δήμος. Ναι. Θα έχει συμφέρον ο πολίτης. Ναι. Από αλλά, τη στιγμή λοιπόν αλλά, που τα αλλά, συμφέροντα πάνε στη μέση, άκουσε με λίγο, αλλά, ναι, ναι. Όταν ο ίδιος ερασιτέχνης έχει πάρει πριν κάποια χρόνια ακόμα 37 στρέμματα και του έχουν χτίσει ακόμα ένα γήπεδο και μάλιστα του το χτίσανε και του πληρώνανε και το ρεύμα. Και παράλληλα του παραχώρησαν εκτός από τη χρήση και τη νομή του κτηρίου στην Πηλαία με αποτέλεσμα να λαμβάνει ο σύλλογος χρήματα αν κάνει συναυλία ο Σάκης Ρουβάς και όχι η Γενική Γραμματεία. Με πικρία, γιατί. Περίμενε, θα σου το πω. Γιατί το λες με πικρία. Γιατί το λες με πικρία. Μου είπες πριν ότι δεν σ' άφησα να ολοκληρώσεις. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Όταν λοιπόν ο σύλλογος λαμβάνει πλέον από τη συναυλία του Ρουβά το ενίκιο και όχι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που έκτισε το γήπεδο και στην οποία ανήκε ο χώρος, τότε πάβει να υπάρχει συμφέρον του κράτους και των πολιτών. Όταν σου πληρώνει τη ΔΕΗ επί πόσα χρόνια, πάβει να υπάρχει συμφέρον του κράτους. Γιατί όχι μόνο δεν λαμβάνει τα χρήματα, αλλά πληρώνει και από πάνω η νομαρχία του Ψωμιάδη τότε και μετά η περιφέρεια. Άρα, εγώ συμφωνώ 100% με αυτό που το οποίο λες. Αρκεί όμως να μην υπάρχει κάτι ακόμα πέρα από αυτό που σου είπα. Να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Διότι ναι, μεν πάνε στον ερασιτέχνη, κάτσε να σου τελειώσω. Πάνε στον ερασιτέχνη, πάω Κάρι, Ηρακλή, παροχές. Γιατί και ο Άρης έχει κατά καιρούς πράγματα και ο Ηρακλής και όλοι. Ναι, μεν πάνε στον ερασιτέχνη. Ναι, έχουν δύο και πάω και έχει 10. Νομίζω το δέχεσαι και εσύ αυτό. Πάνε στον ερασιτέχνη. Αλλά ποιος είναι αυτός που τελικά το εκμεταλλεύεται? Μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άρα, όταν παρεμβαίνει η πολιτεία και παρέχει στον ερασιτέχνη προς όφελος της ανώνυμης εταιρείας, αυτομάτως υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Είναι αυτός που έχετε σωστά αναδείξει και εσείς και εμείς και όλοι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα αυτό το είπε και ο Καμένος. Ο Καμένος τι είπε? Φτιάχνουμε στη Θεσσαλονίκη γιατί είχαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ο τέτοιος. Και σωστά του είπε ένας συνάδελφος. Ναι, αλλά στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είναι μια ομάδα, μια πόλη. Να, ορίστε, ο Καμένος πήρε τηλέφωνο, θα το κάνει. Ναι. Ο Καμένος πήρε τηλέφωνο, Παναγιώτη μου, γιατί καθόλου έχει εκλογές, γιατί λαμβάνεται ότι δεν γίνεται μόνο με το 12 του ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεσε καθόλου. Θα φύγει το σχολείο πίσω από τη θύρα ένα, ρε. Τα παιδάκια θα μείνουν στον δρόμο, ρε. Θα φτάσει μέχρι τη Μαραχλή, πάλι ως για ξένη. Θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση από το κράτος. Για ξαναπες τον Νίκο, αυτά τα παιδάκια που θα πάνε. Γιατί πετάγεται εδώ ο συνοπαδός σου και δεν ακούω. Αυτά τα παιδάκια που θα πάνε σχολείο, ρε Χρύσανθε. Τα παιδάκια. Ναι, που θα πάνε. Θα χτίσει ο Ιβάν ένα, ρε. Εκεί στο ράφι, δίπλα στην εικόνα του Κολοκοτρώνη, ξέρεις τι έχει, ε. Την μπάλα το παίρνει του Καράμπελα. Μόλις μπαίνεις αριστερά. Είναι ο Κολοκοτρώνης και δίπλα η μπάλα το παίρνει του Καράμπελα. Μέχρι και εκεί σε έξεκανα, ρε κορόιδο. Λοιπόν, θέλω να πω μέσα σχολείο και να κλείσω με αυτό. Συγχαρητήρια. Για να μην καταγράψουμε τον χρόνο. Εγώ στο άλλο. Κλειστό ήταν βράδυ. Κλειστό σου λέει. Κακό είναι, ρε φίλε. Κλειστό το σχολείο. Ναι, κλειστό βράδυ. Κακό είναι. Ιούλιο μήνα. Κάψε. Το μαγάρισε. Κάψε είχαμε. Κοκό, κοκό. Ναι. Έλα, Νίκο, πες γιατί εδώ ο Σαλιάρης ο συνοπαδός. Το 96. Πιστεύει ότι αν το γήπεδο τη Φιλέα ήταν του Άρη που δικαιούτανε, άσχετα αν εσείς δεν κουνηθήκατε για να φτιάξετε ένα σωλήδι όταν ήσασταν στην αυτοκρατορία σας επάνω.
Ναι. Πιστεύεις ότι θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση από την ομαρχία ή από τους φόρους ναι. της πόλης μας? Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί? Ναι, θα υπήρχε. Γιατί ποτέ δεν είχα παράγοντες ικανούς να προσεγγίσουν τους πολιτικούς. Ναι. Φταίω εγώ. Όχι, ποιος είπε ότι φταίς? Εδώ είναι το κομμάτι. Εδώ είναι το κομμάτι. Δεν σου φταίνε. Γιατί ποιος είπε άλλο πράγμα? Είμαι καλύτερος σε δημόσιες σχέσεις. Όχι, δεν είσαι καλύτερος σε δημόσιες σχέσεις. Έχεις πρόσβαση. Έχεις πρόσβαση. Οι παράγοντες σου, όπως ο Κατσαρής που μεγαλούργησε επί Πασόκ. Οι παράγοντες με Βενιζέλο. Οι παράγοντες σου είναι πολύ πιο ικανοί σε αυτό το κομμάτι. Και μπράβο τους. Και μπράβο. Και μπράβο τους. Αλλά αυτό δεν αναιρεί. Ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Νάτος ο Βενιζέλος. Ο συγχωρεμένος ο Ντίνος ο Κοσμόπουλος έβαλε ξυπνητήρι 4 η ώρα, φανατικός Ηρακλειδέας, να πάει να στείλει καλό κατεβόδιο στην αποστολή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θεός χωρέσον τον. Κρύφο ΠΑΟΚ τσάκι, τι να κάνει. Θεός χωρέσον, έτσι. Τώρα, ό,τι και να λέμε. Παιδιά, πρέπει να πάμε σε break. Σωτήρη Δασκαλάκη, σε παρακαλώ. Το ξέρω ότι είσαι σε ετοιμότητα, γιατί είναι κοντά μας η Media Markt. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε νέα ονοματεπώνυμα. Δύο εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Chelsea, τέσσερα εισιτήρια για το Άρης Ινσταμπούλ απόψε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, δύο διπλές για λατρεμένο Αλκίνο Ιωαννίδη απόψε Μονίλα Ζαριστών και δύο μονές για τεράστιο Βρετανό Δανδύ Ρόκερ Brian Ferry, πρώην Roxy Music, αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους, FM κενό ονοματεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54526. Έχετε ένα τέταρτο ακόμα για να πάτε το απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Θα κλείνουμε, να ξέρετε, παρά 2, παρά 2,5. Ναι. Γι' αυτό σας το λέει ο Χρυσανθός, να είστε σε ετοιμότητα. Εδώ είμαστε τρόικα. Τρέχουν 4 διαγωνισμοί με 2 εισιτήρια για τη ματσάκλα. ΠΑΟΚ Chelsea. Την ερχόμενη Πέμπτη στο στάδιο της Τούμπας. Άρης Ινσταμπούλ. Μπασκετάρα. Ωραίο μάτς. Με τον Άρη που είναι γνωστή η σχέση του με τους Τούρκους. Απόψε στις 7 η ώρα στο Nick Gallis Hall. Δύο διπλές για Αλκίνο Ιωαννίδη. Απόψε Μονίρα Ζαριστών. Δύο μονές για Brian Ferry. Αύριο στο θέατρο Δάσους. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Σήμερα μάθαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό από τον Νίκο από τα Γιάννητσά, ότι η Έφη Αχτσιόγλου έλκει την καταγωγή σε τη μεριά του πατέρα της από το Πήλιο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Είναι γραφική σε την κυβέρνηση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Είναι κοντά μας. Το αυτοκίνητό σας είναι υπερπολίτιμο. Στις ασφάλειές μας, Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Πάμε στον ακροατή. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Μαρή, καταρχήν. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παγκόσμια μέρα κεφαλαλγίας. Μας κάνει το κεφάλι να. Ναι, καλό, κυρία μου. Καλημέρα, αδερφέ. Όλα χρόνια πολλά, γιατί μας πρίζει το κεφάλι κάθε μέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα, από Τίνο παίρνω τηλέφωνο. Τίνο! Κώστας. Άναψε ένα κεράκι εκεί, Τίνο, για την εκπομπή. Νησάρα ατελείωτη, ήμουν 8 μέρες, τη λατρεύω. Είσαι Τίνιος. Δεν υπάρχει το νησί, φίλε. Πάνε στην Παναγίτσα και άναψε. Είσαι Τίνιος, είσαι Τίνιος. Έχω και μια Τίνια δίπλα μου. Καλημέρα, Παρτιώτη. Καλημέρα. Και εγώ λέω τόσο, ρε παιδιά, από τι είναι τηλέφωνο. Δεν σε κατάλαβα, φιλαράκι είναι Κώστας. Ο Κωστάκης. Ο Κώστας και η Έλενα, Μάριο. Είναι τώρα Τίνο. Ναι, Τίνο, Τίνο. Ο Κώστας και η Έλενα. Ναι, ο Κωστάκης. Συνεννοηθήκανε. Για την γιορτή, 21 Μαΐου. Για την Πέρα Κούτρα. Παιδιά, σας ακούμε. Είναι ΠΑΟΚ τα παιδιά. ΠΑΟΚ, ναι. ΠΑΟΚ, ναι. Πάμε. Ξέρεις τι γίνεται, βάλαμε την εκπομπή εδώ πέρα και ακούμε, ρε παιδί μου, και μόλις ακούσαν για εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea, έχουν μαζευτεί καμιά κατοσταριά άτομα εδώ πέρα γύρω-γύρω. Αμάν. Και λένε πού να στείλουμε μήνυμα. Ναι, και λίγο η Τινιακή είναι λίγο περίεργη. FM κενό αποστολή στο 54526, πες τους. Α, τώρα γίνανε περίεργοι, κατάλαβες. Ναι. Και πού όταν ακούνε Άρης κοιτούνται περίεργα, σου λέει τι για αθλητικά δεν κάνουμε, τι. Άκουσε τον. Δεν τους βλέπω πολύ οικείους με το Άρης. Δεν το βλέπω. Ξέρεις γιατί? Γιατί πηγαίναν, φίλε, μια δεκαετία ειδική σου εκεί στην Τίνο. Ανάβαν κανένα κεράκι μπάσκετ και κερδίσουν καμιά φορά τον Άρη στο μπάσκετ. Γι' αυτό το λόγο. Τι αστείο, σκάσαμε στα γέλια τώρα. Σωτήρη, δεν ακούστηκε η ώρα. Την Παναγία δάκρυσε. Πολύ αστείο, και εδώ γελάει ο Κώστας. Έλενα και Κώστα. Και οι 100 γελάνε. Έλενα και Κώστα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express εσάς, αν απαντήσετε σωστά στην πολύ απλή και γελία ερώτηση. Από ποιο χωριό της Τίνου ήτανε ο Γιαννούλης Χαλεπάς? Θα τα απαντήσει. Έλα ρε φίλε, πάρε κάτι πιο δύσκολο. Πες το. Από το Χαλέπι. Πύργος.
Το ζευγάρι είναι δικό σου. Άντε, οικονόμησες. Θα πεις ονοματεπώνυμο όταν έρθεις. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Τα ονόματά σου πάνε τώρα. Το όνομά σου πάει τώρα. Επειδή είσαι στην Τίνο, το απάντησες. Το Opticon. Βγες εκεί στους 100 παοξίδες. Και ρώτα αν οι 99 ξέρουν τον Γιαννούλη Χαλεπά ή τον Γιαννούλη που παίζει αριστερό μπακ. Ορίστε, απάντησε ο άνθρωπος. Η μόρφωση του μπασκετ. Σαν να του άρεσε όμως αυτό. Ή μήπως το Γιαννούλη που παίζει μπάσκετ. Ειδικά τον τελευταίο, τι να σου πω. Κώστα, Έλενα, με τι ασχολείστε και τι κάνετε, αν επιτρέπετε. Τώρα θα σου πει. Διακοπές. Α, για διακοπές. Αλλά ελπίζουμε να κάνουμε κάτι εδώ μόνιμα. Μόνιμα. Τι εννοείτε μόνιμα. Μόνιμα, ρε φίλε, να μείνει εκεί πέρα για πάντα. Παντρεμένοι είστε. Όχι ακόμα. Τι όχι ακόμα. Καλά, ρε, την κοπέλα δεν την έχει ακόμα. Ορίστε, η Τίνος είναι ένα ιδανικό μέρο να κάνει πρόταση. Έτσι μα τα παοξάκια, ρε φίλε. Όποτε θα κάνουμε κάτι. Άσε μωρέ, τα παοξάκια. Έτσι τα παοξάκια. Βγαίνει ο παντρεμένο οικογενειάρχο στο παοξάκι. Βγαίνει ο ανίπατο, έτσι μα τα παοξάκια. Ό,τι και να γίνει, παοκ είσαι. Έτσι είναι. Η εφημερίδα Άρηση έλεγεται όμω. Ναι, παρακαλώ. Μου κοιτάξω, θα μου κάνει πρόταση. Ναι. Α, εντάξει, ανίπατη θα μείνει. Κατάλαβα, άστο. Ανίπατρη κι εσύ. Άστο, Έλενα, άστο. Άστο, μάτια μου, να είσαι καλά. Άιντε. Ελάτε, Τίνο, πολύ κόσμο. Γαμώ τα νησιά. Νησάρα είναι. Τώρα 15 Σεπτεμβρίου και είναι γεμάτο. Νησάρα είναι. Νησάρα είναι. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά στην Έλενα. Αν απαντήσει σωστά στην απλή ερώτηση, εσύ τα γυαλιά είναι του Κώστα το πρώτο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στην Έλενα. Αν απαντήσει. Καλά, συγγνώμη, όλο το Opticon Express στην Έλληνα και τον Κώστα. Δεν είναι, δώρο γάμου σας κάνει, να ξέρεις. Όταν παντρευτείτε θα πει εγώ έδωσα γυαλιά. Τα μαγαζιά που βρίσκονται. Τα μαγαζιά που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία της Παναγίας. Τι πουλάνε όλα. Και εκεί καμάκι έκανα. Ναι. Εικόνες της Παναγίας. Όχι. Τι πουλάνε, τι αντικείμενο πουλάνε. Τα μαγαζιά όλα που βρίσκονται, εννοώ τα ψιλικατζίδικα, περίπτερα, πολυκαταστηματάκια. Αυτό. Κοίταξε να δει. Που οδηγούν στον δρόμο στην Παναγία, στην Παναγία, έτσι, στην εκκλησία, στο μεγάλο ναό. Ο καινούριο έχει περισσότερα εμπορικά καταστήματα με ρούχα και λαμπάδες και τέτοια. Μπράβο. Και τι πουλάνε, τι αντικείμενο πουλάνε, ας πούμε. Λαμπάδες, κεριά. Όχι, αρχίζει από έψιλον το αντικείμενο. Ελευθεροτυπία. Να. Πέντε. Από έψιλον. Τέσσερα. Πες και το δεύτερο γάμα. Ελιές. Πι το δεύτερο γάμα. Έπιπλα. Έπιπλα. Ο δρόμος που οδηγεί στο ναό της Παναγίας. Επιγονατίδες. Επιγονατίδες. Μπράβο, ρε Τσαλτίδη. Ναι. Είσαι αριανός αλλά έξυπνος. Μπράβο. Άστο, Έλενα, έφερε. Επιγονατίδες, ρε φίλε. Ναι, δεν μας πειράζει, πήραμε ένα γυαλιά. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Άμα ξέρεις γιατί. Γιατί πάνε. Άμα ξέρεις το βρίσκεις. Για το τάμα γονατίδες. Πού να το δει το ταγάρι εδώ δίπλα σου. Εμείς δεν πηγαίνουμε να προσεγγίσουμε. Που θα έπαιρνε στο ταξί για να πάει στην Παναγία. Μα εσείς πηγαίνετε στην Παναγία, ρε φίλε. Για... Ανέβαστε τον Άρη. Ανέβαστε βέβαια, τον Άρη. Να είναι καλά η Παναγίτσα μου. Ναι. Και στη Μύκονο χρειάζονται επιγονατίδες. Ναι, χρειάζεται. Σωστό. Για άλλο λόγο. Σωστό. 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 Έγινε Έλενα και Κώστα. Να μας πάρετε και αύριο. Ζηλεύουμε να περνάτε καλά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Απλά Κώστα, κρίμα που πήγες εκεί πέρα με γυναίκα. Να πήγαινες μόνος. Ωραία. Έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Πρώτη φορά πήγα μόνος, γι' αυτό βρήκα τη γυναίκα. Πανεύκολο, πανεύκολο. Α, τη βρήκε εκεί. Ναι, ρε, την κορόιδα, τι μπορεί να πάω ξάκι. Στην Τίνο βρήκε τη γυναίκα. Γιατί αν πήγαινε στη Μύκονο θα βρίσκει άντρα. Εμείς ξοδέψαμε 1000 ευρώ και κάναμε παρέα με παππούδες. Εσύ είσαι κορόιδο, ρε Σλάμα. Τι να σα κάνουμε δηλαδή. Γίνε πάω να την νιάρει. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, περνάτε καλά. Ωραία τσάντα. Παίζει πολύ αυτή η τσάντα φέτος. Είναι εκπληκτικό. Είναι γιατρό. Είναι καθηγητή, κάτι είναι εκπληκτικό. Ντύσιμο. Πολύ ωραία. Α, μα δεν το κάνει μούχτη. Γυαλί λίγο κερδίζει ο άνθρωπο. Έχουμε ένα Αναστασία, όχι. Ωραία. Αναστασία, να κλείσουμε με το κομμάτι, με το Same Old Scene, με Roxy Music. Οι γραμμέ ανοιχτέ, παιδιά. 2310-287-888. Έχετε ακόμη 7 λεπτά. Καλείτε για ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Με εθνική. Ένα χαρτί τέτοιο θέλω. Λευκό. Πάρε. Μπράβο, Μαρή. Να βάλω του Άρη. Θα βάλω του ΠΑΟΚ. Εγώ το βάλω όχι. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ δεν εσύ. Έχω βάλει εγώ τα άλλα, ρε φίλε. Έχω περίμενε. Τι να κάνω. Τέσσερις διαγωνισμούς εγώ τους βγάζω. Άρης. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Το αφήνω για αύριο. Μην το κάψω σήμερα τέτοια ώρα τώρα. Ναι, σωστά. 12 παρά 10. Τέτοια ώρα δηλαδή. Δεν... Παιδιά, απογοήτευση. Πάντως η Τρόικα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή με διαφορά στα μηνύματα. Σε όλα τα ραδιόφωνα. Πρέπει να κάνουμε διπλάσια μηνύματα ναι. από το σύνολο ναι. των ραδιοφώνων της πόλης στο 10-12. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Το εννοώ. Αλήθεια το εννοώ. Το εννοώ. Και Αναστασία χωρίς έχουμε. Χωρίς δώρα. Η πλάκα πολύ, είναι ότι είτε έχουμε δώρα είτε δεν έχουμε, έχουμε τα δύο ναι. μηνύματα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό αλλά και άξιο προς διερεύνηση. Ωραία. Πάμε ναι. στον ακροατή. Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ω, μεγάλος ο Αστ. Καλημέρα, Σάββας 081, ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά πολύ πολύ καλός άνθρωπος όμως. Καλός άνθρωπος. Ναι. Μην το ξέρεις ότι είναι καλός άνθρωπος. Τον ξέρεις προσωπικά. Τον γνώρισα. Α, τον έχεις γνωρίσει. Και εσύ. Εσύ έχεις τερλικώσει από τον άνθρωπο αυτό πολλά. Εγώ δεν τερλικώνω από αυτό που φέρνει εδώ πέρα. Έχω... Μα δεν τρώω από αυτά που φέρνουν ποτέ. Κάνω το αυτό που κάνει ο Μάκης, ο φίλος μου. Τις δύο πρώτες φορές που έφερε. Τον βάζω δοκιμάζει πρώτα. Καραντερλίκωσες. Φέρνει παοξής πράγματα, ρε φίλε. Τον βάζω να δοκιμάσει πρώτα και μετά τρώω. Σάβα, πάμε ρε παλικάρι, σε ακούω. Τεράστιος 081. Πες μου ότι είσαι Μονεβασιά, να λιποθυμίσω. Ο άλλος τι είναι ο εσύ. Όχι, Μαρία, πρώτο Θεός, έχουμε ένα γάμο τώρα τον Οκτώβριο και θα πάω. Στη Μονεβασιά. Ζηλεύω. Ζηλεύω. Γιατί έχεις εκεί συγγενείς. Είναι η γυναίκα από εκεί. Α, πολύ ωραία. Σε τρία μέρη κούτρα σπίτι έχει. Κάτω. Εντάξει, τώρα μην τα λέμε όλα. Ναι, σε τρία. Δώσε κίνηση στους δρόμους, κάνε μας μια ενημέρωση. Όχι, τώρα πάω, Μάρια. Α, τώρα πηγαίνεις. Ότι... Ωραία, ναι, περιμένει και ο Μάκης στάσεις ή πηγαίνεις τώρα, μπράβο. Δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς έφυγα μέσα από την πόλη, Μάρια, δεν ξέρω, έτσι είναι πιο καθαρά. Εσύ είσαι τώρα στο 72, μου είπες, μας είπες. Στο 72, στο 72. Πάει αυτό. Ναι, Μηχανιώνα. Α, ωραία. Ναι, Μηχανιώνα πάει, έφυγα από μέσα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Αν τα συνηθισμένα και χειρότερα θα γίνονται σίγουρα. Τώρα με τον καλό καιρό για τα μπάνια, είχε μάτι, πρέπει να είχε μάτι λίγο, Ακόμη και τώρα έχει. Μάτι. Ακόμη και τώρα, έχει μάτι. Από ανατολικές χώρες μάτι. Ναι. Κυρίως κοιτάς καθρέφτη, δεν κοιτάς μπροστά σου, κοιτάς καθρέφτες, Το μέσα. Καθρέφτη πάντα, αυτό που γίνει μόνο του είσαι. Γι' αυτό και τα ατυχήματα, ναι. Ωραία, παλικάρι μου. Τι σου λέει, ρε Σάββα. Καλημέρα, Σάββα. Να σε καλά, καλή δουλειά. Να σε καλά. Αυτό ο Brian Ferry που γράφει. Τα έχω βάλει. Brian Ferry, τα έχω βάλει. Πέρασε τον Πάοκ. Το ξέρω. Πιο πολύ για Brian Ferry τον πάω. Κάτι στην άλλη. Μας περάσατε. Δεν λέμε για 28.000 διαρκείας. Μας περάσατε. Πόσα? 28, 29, 32. Προχθές βγαίνει ο Τρέγιας. Τους ακούτε παιδιά καθημερινά. Δηλαδή 8, 10, 3, 4, 5. Δευτέρα Παρασκευή 10, 12. Βγαίνει ο Τρέγιας και θέλει να μειώσει τον κόσμο που είχε ο Άρης στο Καφτατζόγλου. Κάτσε, πες τα λίγο ξανά. Δεν ήταν 30 που είπες εσύ προχθές. 22 είπα. 30 είπες. Ήταν το πολύ 15. Μιλήσαμε 100 αριανούς, άστε. Στον τεπό. Μαρία, ειλικρινά. Αυτό που λες είναι ψέμα. Μην το κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ψέμα. Το πολύ 15. Το νέα τον ξέρεις. Το νέα τον ξέρεις. Μιλάτε κιόλας, άντε. Και σε πάει πολύ. Πάντα αυτό λέει, τον ξέρεις και σε πάει πολύ. Σου λέω το στρώσω καλά. Άλλους λέω ότι δεν τον πάει. Γραμμή. 12.000 εισιτήρια. Κανένα διαρκές να μην πήγαινε. Είχε 16-17.000 κόσμο. Ενώ έχει και 8.000 διαρκείας, έχει 22.000 κόσμο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τόσο κόσμο έχεις να δεις από το Χατζηπαναγί. Δεν πειράζει. Άκου να σου πω κάτι. Η διαφορά μας είναι ένας γκάλις. Άκου λοιπόν να σου πω κάτι. Έχεις ακορατή. Ξέρω τι ώρα, παρά 3. Ναι, ξέρω. Παρά 5 τώρα. Ναι, παρά 10 μην κλείσουμε. Παρά 7 είναι τώρα. Θα αφήνουμε παρά 8 μα είναι. Λοιπόν, παρά 3 θα κλείσουμε. 2 λεπτά έχουμε. Το ξέχασα αυτό που ήθελα να πω έτσι. Για τον Άρη. Με τις τρεις παρεμβάσεις μου. Α, έλεγε για τον Τρέγια και τον Ντρούλη. Τρέγιας, μπράβο. Ναι. Τους ακούτε στο ράδιο Μαρμίτα. Ο Τρέγιας προσπαθεί να υποβιβάσει τον κόσμο που έχει στο Καφτατζόγλιο. Λέει ότι είχε γύρω στους 16-18.000 κόσμο. Ναι. Και για να το αποδείξει, τι λέει. Για το πόσο κόσμο είχε μέσα. Αλητήριο. Γιατί λένε, είχε 11.700 εισιτήρια και 8.000 διαρκείας, 20 και κανένα δύο τζαμπατζίδες, 22 έλεγα εγώ. Παραγγείλει, πάτε να ριφρές. Λέει, ο Τσαλτίδης έλεγε 22.000 κόσμο, ενώ μπαίνανε 2-2 από τα τουρνικέ. Τα τουρνικέ. Κόψαμε 11.700. Αν μπαίνανε 2-2, τότε είχαμε 23.000 κόσμο. Δηλαδή, αν κάθε ένα εισιτήριο μπαίναν 2. Επιβεβαίωσε ότι είχα 23.000 κόσμο. Αυτό ήθελα να το μειώσει. Την μπάτσοκα είμαι. Και είπε το αντίθετο. Την μπάτσοκα είμαι. Από το πραγματικό. Αν μπαίναν 2-2 τρέγια μου. Ανθρώπινα, γίνοντας. Τότε είχε παραπάνω κόσμο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έγινε που λένε μου. Πάμε στους νικητές. Ξεκινάμε με τα λίγα. Μάλι, δηλαδή με τον πάο. 662, το τέταρτο μήνυμα. Δες το μήνυμα. Α, ναι, 661 νομίζω είναι. 61. Ο Ευθύμης λέει για Ιωαννίδη τα 21 στρέμματα. Το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του παδικού. Bedtime story. Περί επαναστατών. Τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα. Ας το σχολιάσει και για επόμενη εκπομπή. Τεράστιο μήνυμα. Χρήστα, να το διαβάσω άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Είναι τελείως λογοτεχνικά δοσμένο. Πού είναι, εκεί. Ο Ευθύμης λέει: τα 21 στρέμματα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του οπαδικού Bedtime Story περί επαναστατών. Νομίζω ότι πιο τόσο γλαφυρό μήνυμα θα το ζήλευε και ο μεγάλος τυχουργός Brian Ferry. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα λίγα, δηλαδή με το ΠΑΟΚ Chelsea και κλείνουμε τα πολλά, με Αλκίνο και με Brian Ferry. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλα. Άρη και οι τέσσερις που στείλατε, παιδιά, τα παίρνετε εστιριάκια. Έτσι. Με τελευταίο, τον φίλο μου, τον Μπάκα Σταύρο. Μπάκα Σταύρος.
Μάλιστα. Σταύρο, καμία συγγένεια με Αλέξη Μπάκα από τους πρώτους πάγκηδες της πόλης. Λοιπόν, και ΠΑΟΚ με Chelsea, τον Μπάκα το διαιτητή. Με τον Μπάκα στο βαθύλακο. Θέλω να σε γνωρίσουν. Εμένα. Όχι, εμένα. Λοιπόν, μ' αγαπάνε. Δίνεις τώρα ΠΑΟΚ Chelsea, έτσι. Τζόρτζης Σαλταφερίδης. Σαλταφερίδης. Ελληνοβρετανό. Τζόρτζη Σαλταφερίδη. Και ο δικηγόρο, ο γνωστό Ατλαμάζογλου Γιώργο. Καλημέρα, Τζόρτζη, καλημέρα, Γιώργο. Και δύο Γιώργο στην ουσία. Λοιπόν, εσεί, με εσά θα επικοινωνήσει η Μαριλίζα, έτσι. Ναι. Τώρα, νικητέ για Αλκίνο και Μπράιαν Φέρι, πηγαίνετε κατευθείαν στου χώρου συναυλία. Για Αλκίνο, δύο διπλέ προσκλησούρε. Νικητέ είναι η Κωνσταντίνα Γαβριλόγλου και η Ιωάννα Φωτιάδου. Η Ιωάννα Φωτιάδου και Κωνσταντίνα Γαβριλόγλου. Νικητές για Brian Ferry είναι μονές. Μην πάει κανείς και πει, έλεγε ο άλλος διπλές. Είναι μονές για Brian Ferry. Είναι πανάκριβο το live. Βιβί Ρίγα και Γιάννης Κοντίδης. Επαναλαμβάνω, Βιβί Ρίγα και Γιάννης Κοντίδης για το live του Brian Ferry αύριο βράδυ στο θέατρο Δάσους. Πολύ ωραία τα είπατε και σήμερα. Αύριο με το καλό εδώ, 10 με 12. Αύριο. Αύριο Πέμπτη. Ναι, θα έρθουμε, ωραία. Με το καλό αύριο εδώ η Τρόικα, 10 το πρωί. Αδέρφια, να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας στους αγωνιστές υπαξιωματικούς και πολιτικό προσωπικό και αξιωματικούς του USS Mount Whitney USS. Που κοσμεί τα βρώμικα νερά του Θερμαϊκού. Αδέρφια, keep on rocking.